Καλώς ήρθατε στις ερωτικογκομενικό συναισθηματικές μας προβλέψεις για την περίοδο 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου του 2024. Σήμερα θα ρίξουμε με την Love Story Tarot Dive Into You, έτσι τη λένε, έτσι το είδα online, δεν παίρνω και όρκο, καλή επιτυχία με αυτό. Θέλω να σας καλωσορίσω σε αυτό το βίντεο, αλλά ακόμα περισσότερο θέλω να σας καλωσορίσω σε αυτή την πρεμιέρα. Σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ ωραία μεταξύ μας, θα τα πούμε, θα τα πιούμε, θα γελάσουμε, θα δούμε βέβαια και λίγο ζώδια, αν καταφέρουμε, γιατί συνήθως περισσότερο μιλάμε και λιγότερο παρακολουθούμε. Εννοείται πως όλοι θέλω να έρθετε στην παρέα μας, οι παλιοί, οι καινούργοι. Παιδιά, θα βρείτε το chat, άμα είστε από το κινητό, να ξέρετε, το live chat που συμβαίνει τη στιγμή της πρεμιέρας είναι στην ουσία unseen στα comments, δηλαδή είναι δίπλα στα comments επί της ουσίας. Okay, μπορείτε να το βρείτε, να μας πείτε μια καλησπέρα. Επίσης, για τους πιο παλιούς να υπενθυμίσω να φτιάξετε το live chat ώστε να δείχνει όχι τα πιο δημοφιλή μηνύματα αλλά όλα τα μηνύματα, γιατί από μόνο του πηγαίνει στα πιο δημοφιλή, οπότε χάνετε μηνύματα και μετά αναρωτιέστε γιατί δεν μου απάντησε ο ένας και γιατί δεν μου απάντησε ο άλλος. Καμιά φορά αναρωτιέστε γιατί δεν σας απαντάω εγώ και ο λόγος είναι ότι δεν έχω κάνει αυτή την ρύθμιση, οπότε μην το ξεχάσουμε και αυτό. Λοιπόν, κάτι τελευταίο που θέλω να πω είναι sorry για την ψιλοκαθυστέρηση με τις ερωτικογκομενικοσυναισθηματικές μας προβλέψεις αυτή την περίοδο. Η ζωή συνέβη γενικότερα, η ζωή συμβαίνει τελευταία γενικότερα, ναι, είναι αρκετά απαιτητική, το ξέρετε κι εσείς, την ίδια ζωή πάνω κάτω όλοι ζούμε, στο ίδιο περιβάλλον. Λοιπόν, και όχι μόνο, αλλά είχα και κάτι σκυλάκια εδώ πέρα στη γειτονιά. Έχουν ξεφύγει τα σκυλάκια, δεν ξέρω. Γυρίσανε σεληνιασμένα από τις διακοπές όλα, μου φαίνεται. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε με τα ζωδιάκια μας. Θα ξεκινήσουμε όπως πάντα εννοείται με τον κρυό. Σας εύχομαι καλή παρακολούθηση. Εγώ τα έχω κάνει ήδη τα ζώδια εντωμεταξύ. Τα έχω ήδη δει όλα και χαίρομαι γιατί φαίνεται ότι υπάρχει λίγη περισσότερη ασφάλεια, λίγη περισσότερη ηρεμία, λίγη περισσότερη ισορροπία και αρκετή περισσότερη διεκδικητικότητα. Okay, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Οπότε θεωρώ ότι θα είναι μια ευνοϊκή περίοδος σε ερωτικογκομενικό, συναισθηματικό και ψυχολογικό, θα σου πω, επίπεδο, γιατί όσο και να το κάνουμε, η ψυχολογία μας επηρεάζεται σημαντικά από τα ερωτικογκομενικό, συναισθηματικά μας θέματα. Και όταν λέω ερωτικογκομενικό συναισθηματικά, εννοώ και τα συναισθηματικά σκέτα. Εντάξει, δηλαδή με τις οικογένειές μας, με τους φίλους μας, με όλα αυτά που συμβαίνουν δηλαδή στην κοινωνική μας ζωή. Λοιπόν, φτάνει τώρα. Ελπίζω να μαζευτήκατε αρκετοί για την πρεμιέρα μας μέσα στο χρονικό περιθώριο που σας έδωσα. Πάμε να ξεκινήσουμε με τα ζωδιάκια μας. Εμπρός λοιπόν. Γεια σου κρυαράκι μου και καλώς ήρθες στις ερωτικογκομενικό συναισθηματικές σου προβλέψεις για την περίοδο 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου. Και από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα έχει ζουμί το πράγμα. Βλέπω ότι γίνονται διάφορα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Βλέπω και για πολλούς από εσάς ότι δεν έχει να κάνει μόνο με τα κοινωνικά σας, αλλά πράγματι πηγαίνει σε πιο ερωτικογκομενικό συναισθηματικά μονοπάτια. Θεωρώ ότι πολλά από τα κρυαράκια που θα δούνε το σημερινό βίντεο θα έχουν έτσι μία σύνδεση ή επανασύνδεση με ένα άτομο με το οποίο από ό,τι φαίνεται θα περνάνε όμορφα, θα έχουν κοινά ενδιαφέροντα. Βλέπω δηλαδή όμορφα ραντεβού εδώ πέρα, βλέπω ένα άτομο που προσπαθεί να σε εντυπωσιάσει, βλέπω ένα άτομο που προσπαθεί να σε κορτάρει. Πριν από αυτό όμως, φαίνεται ότι θα υπάρχει λίγο ανακάτεμα, για να είμαστε ειλικρινείς. Δεν αποφεύγω να υπάρξει μια ψιλοσύγκρουση. Μάλιστα θεωρώ ότι θα υπάρξει σύντομα σε σχέση με το πότε βλέπεις αυτό το βίντεο. Δηλαδή δεν θα καθυστερήσει να εμφανιστεί αυτή η ενέργεια. Μέσα στις επόμενες 5, 6, 7, maximum 10 μέρες θα δεις ότι ανάμεσα σε ένα και ένα κοινωνικό κύκλο ίσως να συμβεί ένα ψιλομπέρδεμα, μία ψιλοπαρεξήγηση, ίσως να υπάρξει λίγο κουτσομπολιό, που για κάποιους από εσάς μου δείχνει ότι ίσως να έχετε ήδη μία επαφή ερωτικού, συναισθηματικού ενδιαφέροντος, κοινωνικού ενδιαφέροντος. Θεωρώ ότι είναι ένας
στάνταρτ κύκλος στον οποίο κυκλοφορείται αυτός. Θα μπορούσε να είναι και στη δουλειά, εντάξει. Βλέπω λοιπόν ότι υπάρχουν διάφοροι άνθρωποι, αλλά κάπως νιώθω ότι υπάρχει μια ψιλοπαρεξήγηση. Ίσως να υπάρχει και έτσι ένας μικρός καυγάς, ή μπορεί ακόμα και να ψιλοτσακωθείς με κάποιο άτομο, επειδή υπάρχουν άλλα άτομα γύρω του τα οποία άθελά τους ή θελημένα προκαλούν προβλήματα, προκαλούν εμπόδια στο μεταξύ σας, είτε είναι οι φίλοι του, η οικογένειά του, μπορεί να είναι ακόμα και οι δικοί σου άνθρωποι που κάπως μπορεί να προκαλούν έτσι ένα ανακάτεμα, μια ανακατοσούρα νιώθω. Όμως κάποιος υπάρχει εδώ, κάποιο άτομο μέσα από όλα αυτά. Για τους περισσότερους είναι ένα αρσενικό ή έστω είναι μια αρσενική ενέργεια και το διαχειρίζεται με αρσενικό τρόπο. Είναι λοιπόν ένα άτομο μέσα από όλα αυτά, το οποίο καταλαβαίνει ότι εσείς νιώθετε άσχημα, ότι εσείς κάπου έχετε δίκιο. Και βλέπω ότι δεν χρειάζεται να αγχωθείτε αν δείτε ότι με κάποιους ψιλοπαρεξηγήσετε και ψιλομανουριάζετε. Γιατί από ό,τι φαίνεται θα υπάρξει σύντομα μια συμφιλίωση, κάποιος θα έρθει να προσπαθήσει να εξηγήσει ας πούμε τι συνέβη ή να σου εξηγήσει ότι είναι με το μέρος σου ή να σου εξηγήσει ότι αυτά που λένε οι άλλοι δεν τον ή την επηρεάζουν. Δηλαδή βλέπω ότι το πράγμα θα εξομαλυνθεί με πρωτοβουλία ενός άλλου ανθρώπου εκεί που εσύ έχεις λίγο απογοητευτεί και έχεις νιώσει αρκετά άβολα. Εμένα αυτό μου δείχνει, το άβολο. Το άβολο δηλαδή είναι η στάνταρ λέξη που θα περιγράφει για όλους αυτό που θα νιώσετε. Γιατί ξαναλέω, για τον καθένα θα σκάσει σε διαφορετικό τομέα, με ένα άτομο διαφορετικού ενδιαφέροντος, για κάποιους είναι κάποιοι συνεργάτες σας, για κάποιους είναι το αγόρι σας, το κορίτσι σας, για κάποιους μπορεί να είναι το φιλικό σας περιβάλλον, στο οποίο κάπως υπάρχει ένας ψήθυρος από πίσω από την πλάτη σου που συμβαίνει ας πούμε, για το τι κάνεις στη ζωή σου, για το τι κάνεις με το αγόρι σου, για το τι κάνεις γενικότερα. Αλλά βλέπω ότι κάποιος εδώ πέρα βλέπει αυτό που συμβαίνει και το κρίνει σαν άδικο, οπότε θέλει κάπως να φέρει ξανά μια ισορροπία. Βλέπω ότι με αυτό το άτομο που θα κάνεις αρκετή παρέα, νιώθω ότι θα σε υποστηρίξει, αλλά όχι μπροστά στους άλλους. Οπότε σου λέω, ψυχραιμία, αν με κάποιους γίνει κάποια παρεξήγηση, αν βγεις εσύ με κάποιον τρόπο ο φταίχτης ή η φταίχτρα, ή με κάποιο τρόπο βγεις υπό, ή με κάποιον τρόπο σε βάλουνε στο στόμα τους, ο οποίος δεν σε τίμημα, μην βιαστείς να αντιδράσεις ας πούμε. Νομίζω ότι η ευγένεια θα νικήσει εδώ πέρα. Σε κάθε περίπτωση φαίνεται ότι μετά από μια αναμπουμπούλα υπάρχει και μια συμφιλίωση. Και βλέπω ότι αυτό το άτομο γενικότερα έχει ενδιαφέρον για εσένα. Σας βλέπω να περνάτε όμορφες στιγμές, όμορφες μέρες, καυτές νύχτες. Βλέπω να σε φλερτάρει, βλέπω να θέλει να τραβήξει το ενδιαφέρον σου, βλέπω να σε κορτάρει. Και για πολλούς μου δείχνει μια ωραία συναισθηματικο-ερωτικής φύσεως επαφή. Έχεις βγάλει τον ήλιο, έχεις βγάλει το Four of Wands. Δηλαδή αν δεν ήθελα να μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα, το είπα σωστά? Άραγε, με λίγα λόγια δεν θέλω να πάρουν τα μυαλά σου αέρα. Αλλά αν δεν φρόντιζα να μην πω πολλά για να μην πάρουν τα μυαλά σου αέρα, θα σου έλεγα εδώ πέρα για ραντεβού, για κρασάκι, για πικνίκ. Θα σου μιλούσα για ξεκάθαρα για μηνυματάκια, θα σου μιλούσα ενδεχομένως και για σεξ. Εμένα μου βγάζει πολλά ραντεβουδάκια, οπότε θεωρώ ότι έχετε μεγάλη πιθανότητα ή κρυή μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα να ζευγαρώσετε. Φυσικά δεν γίνεται αυτό να γίνει για όλους ταυτόχρονα, αλλά βλέπω όπως σου είπα από την αρχή πολλές συνδέσεις και για κάποιους επανασυνδέσεις, ακόμα και αν υπήρξε μία παρεξήγηση, ένα ψηλό μπέρδεμα μέσα στους τελευταίους 5 μήνες. Δηλαδή μπορεί εσύ να μην έχεις μιλήσει με αυτό ή αυτά τα άτομα, με αυτό το κύκλο, ακόμα και ένα πεντάμινο, για να ξέρεις. Okay. Μπορεί να είναι μια παρεξήγηση που γίνεται τώρα πολύ πολύ σύντομα, μπορεί να είναι όμως για πολύ λίγου, για βασικά για κάποιους, όχι για πολύ λίγους. Για κάποιους είναι και μια παρεξήγηση που ίσως να γίνει πριν 5 μήνες, πριν 5 μέρες, πριν 5 εβδομάδες. Okay. Λοιπόν,
Όμως σου λέω, στο τέλος βλέπω χαρούμενη, πολύ χαρούμενη ατμόσφαιρα, μέλι γάλα τα πράγματα και δύο ανθρώπους που επιλέγουν να κάνουν ο ένας αυτό που θα ικανοποιήσει τον άλλον, αλλά και τον ίδιο τον εαυτό, και όχι αυτό που θα ικανοποιήσει τους άλλους, που κάνουν πηγαδάκια, που βάζουν λόγια, που, εντάξει. Λοιπόν, πάντως, τα πράγματα εδώ είναι από ό,τι φαίνεται ελπιδοφόρα, ευβίωνα και ευνοϊκά για σένα στα ερωτικογκομενικό συναισθηματικά σου. Για πολλούς θα υπάρξει αυτός ο King of Wands που από ό,τι φαίνεται θα σε τσεκάρει, θα σε κοιτάξει, θα κλειδώσει τα στόχα του και θα θελήσει να σε διεκδικήσει. Μέχρι στιγμής εδώ πέρα έχουμε ζώδια της φωτιάς όπως είσαι και εσύ. Και πάμε να δούμε και το ζάρι με τα ζώδια τι άλλο θα βγάλει εδώ. Και έχουμε καρκίνους, ζυγούς, δίδυμους, ταύρους. Τι ωραία και στρωτά μου τα βγάζει. Ζυγούς, το μάτιασα. Δίδυμους, το μάτιασα. Και πήγε, έφυγε, αλλά είναι σκορπιοί. Πάμε να δούμε και μερικά γραμματάκια που μπορεί να παίζουν ρόλο στην ιστορία αυτή. Πάντως σου λέω, εγώ βλέπω, α, πολλά σου βγάλα, μπράβο μου. Βλέπω ότι θα περνάς όμορφα με κάποιο άτομο. Βλέπω συναντήσεις, βλέπω κοινούς τρόπους διασκέδασης. Βλέπω να περνάτε ευχάριστα το χρόνο σας, okay. Λοιπόν, γραμματάκια, πι, ρο, ταφ, ξι, αλφα, έψιλον, πάρα πολλά σου βγάλα. Ευχαρίστησέ με. Δέλτα, βήτα, ήτα, σίγμα, ομ, τι άλλο, ζήτα, κάπα, γιώτα, χι, λάμδα. Λοιπόν, κοίτα τα και λίγο μόνη σου ή μόνη σου, γιατί είναι τόσο πολλά που δεν ξέρω αν τα είπα όλα. Αυτά εδώ πέρα, εγώ σε φιλώ γλυκά, ελπίζω να είναι όντως ένας πολύ ενδιαφέρον και καυτός μήνας για σένα, ή τουλάχιστον το λιγότερο να γίνει αυτή, πώς θα το πω τώρα, να τα βρείτε, να λυθεί αυτή η παρεξήγηση που έχει δημιουργηθεί με αυτό, με αυτά τα άτομα, με αποτέλεσμα να μπορέσετε να απολαύσετε και πάλι την επαφή σας με έναν πιο ωραίο και αρμονικό τρόπο. Πάντως, και μόνο που υπάρχει αυτό το σαν εκεί πέρα, ξέρω ότι θα περάσεις όμορφες μέρες και ενδεχομένως για πολλούς καυτές νύχτες. Λοιπόν, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe, comment και share. Δείτε οπωσδήποτε και τον ήλιο σας και τη σελήνη σας, αλλά και τον οροσκόπο σας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δείτε τον ήλιο σας, αν δεν είναι ο κρυός. Ο ήλιος είναι το ζώδιο, με λίγα λόγια. Οπότε είναι πολύ σημαντικό να δεις το ζώδιο σου. Είτε είναι, είτε δεν είναι ο κρυός. Ή αλλιώς, άμα είναι ο ήλιος σου στον κρυό, θα σε επηρεάσει πάρα πολύ αυτό το ρίξιμο. Έχεις τεράστια πιθανότητα, πάνω από 40% πιθανότητα, μέσα στις επόμενες αυτές μέρες να αρχίσεις να κάνεις πιο κολλητή παρέα με κάποιο άτομο. Λοιπόν, σε φιλώ γλυκά. Τα λέμε σύντομα, φίλα και πολλά. Bye! Γεια σου Ταύρε και καλώς ήρθες στις ερωτικογκομενικό συναισθηματικές σου προβλέψεις για την περίοδο 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου, και από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα κάτι πολύ γλυκούτσικο θα συμβεί για σένα. Βλέπω ένα άτομο που έρχεται στη ζωή σου ή ήρθε πάρα πολύ πρόσφατα ξανά, δηλαδή από Ιούνιο και μετά ίσως κάπως να εμφανίστηκε και πάλι στην πραγματικότητα και στην εμβέλειά σου. Για κάποιους άλλους δεν είχε εμφανιστεί ακόμα και θα εμφανιστεί μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αλλά είναι ένα άτομο αυτό εδώ για το οποίο έχεις πάρα πολύ γλυκά συναισθήματα. Και από ό,τι φαίνεται έχει και το συγκεκριμένο άτομο πολύ γλυκά συναισθήματα. Σχεδόν αδερφικά. Για κάποιους από εσάς είναι ένας αδερφικός φίλος ή μια αδερφική φίλη. Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι πραγματικά ο αδερφός σας ή η αδερφή σας που σπούδαζε, ξέρω εγώ, στα ξένα και ήρθε μετά από 5 χρόνια να μείνει στην Ελλάδα. Για πολλούς όμως μου δείχνει στην Ελλάδα ή όπου είσαι. Για πολλούς όμως μου δείχνει με τους lovers που έχουμε εδώ ότι ήταν και καθαρά ερωτική επαφή. Μία επαφή στην οποία υπήρξε αγάπη, υπήρξε συνέστημα, υπήρξε νιάξιμο. Δεν θεωρώ ότι έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο που σε κακό μεταχειρίστηκε εδώ πέρα. Θεωρώ ότι έχουμε να κάνουμε με έναν άνθρωπο που σε αγάπησε. Ναι, για τους περισσότερους έχει να κάνει με το παρελθόν. Ένα μεγάλο ποσοστό φαίνεται ότι θα λάβει νέα από το παρελθόν. Για πολύ λιγότερους είναι μια νέα επαφή.
Και αν είναι μια νέα επαφή, σου βγάζει αμέσως μια οικειότητα. Αλλά νομίζω ότι, τι να σου πω τώρα, 80% έχει να κάνει με ένα άτομο από το παρελθόν σου, ίσως από τα παιδικά σου χρόνια, ή ίσως έναν άνθρωπο που έχει ζήσει και 2-3 πράγματα, αλλά δεν θεωρώ ότι αφήσατε πίσω σας συντρίμια στο παρελθόν. Εντάξει, μπορεί να ήταν και ο κολλητός σου από το σχολείο, ή κάποιος που γούσταρε στο σχολείο και ποτέ δεν είχε γίνει τίποτα. Ή μπορεί να μην είναι καν από το σχολείο, να είναι μια σχέση παλιά που είχες πριν 6 χρόνια με κάποιον, αλλά τότε έφυγες εσύ να πας μια δουλειά μακριά, πήγε γι' αυτό, σε έκανε τα δικά του. Θέλω να πω, θεωρώ ότι δεν έχει υπάρξει προδοσία εδώ πέρα. Είναι δεδομένο, γνωρίζετε και ο ένας και ο άλλος ότι είστε ανάμεσά σας κάπως ασφαλή συναισθηματικά. Okay. Δεν μιλάμε λοιπόν για τον πρώην σου που σε κακοποιούσε, που δεν σε αγαπούσε, που δεν σε φρόντιζε, που δεν. Εκτός κι αν μιλάμε για αυτόν τον άνθρωπο που έχει έρθει με άλλο προσωπείο, όχι απαραίτητα με άλλη διάθεση. Θεωρώ πάντως ότι για τους περισσότερους μου δείχνει μια πολύ, πολύ αγνότερη επαφή εδώ πέρα, μια επαφή που, στην οποία υπάρχει μεγάλη έλξη, στην οποία υπάρχει μεγάλη αντίληψη, δηλαδή σαν να καταλαβαίνετε ο ένας τον άλλον, μπορεί να υπάρχει και τηλεπάθεια σε μεγάλο επίπεδο, όμως παράλληλα μου δείχνει ότι υπάρχουν και κάποια σημεία στα οποία γνωρίζετε ότι υπάρχουν κάποια χάσματα βασικά. Δεν ισχύει για όλους, αλλά για τους περισσότερους βλέπω ότι υπάρχουν κάποια χάσματα. Μπορεί τα χάσματα αυτά να είναι ηλικιακά, να είναι χάσματα στην κουλτούρα, να είναι χάσματα στο κοινωνικό στάτους, να είναι χάσματα χιλιομετρικής απόψεως. Τι άλλο, τέτοια πραγματάκια μου δείχνει εδώ. Λοιπόν, βλέπω ότι έρχεσαι πιο κοντά με αυτό το άτομο, βλέπω ότι αρχίζουν κάποιες αλληλεπιδράσεις, οπωσδήποτε μου μιλάει για επικοινωνίες, σε πολλές περιπτώσεις μου μιλάει και για γενικότερα αναθέρμανση. Να στο θέσω απλά της επαφής, ό,τι τύπου επαφή και να είναι, αν ήταν συναισθηματικο-ερωτική, τέλος πάντων, αν είναι συναισθηματικο-ερωτική, εκφράζεται με τον ανάλογο τρόπο. Αν μιλάμε για έναν άνθρωπο, μια κολλητή, ένα κολλητό από το παρελθόν, βλέπω ότι συνεχίζεται από εκεί που τα είχατε αφήσει. Να στο θέσω πάρα πολύ απλά, σας βλέπω πάρα πολύ κοντά. Βλέπω όμορφες στιγμές, χαρούμενες στιγμές, ανέμελες στιγμές, βλέπω ότι αυτό το άτομο και με αυτό το άτομο θα ανταλλάξετε όμορφες κουβέντες, όμορφα συναισθήματα, βλέπω χαδάκια, τέτοια πράγματα. Δηλαδή δεν βλέπω μόνο το γλωσσόφυλλο και τον μπαλαμούτι εδώ πέρα. Όχι, καθόλου. Βλέπω το πονάς αγάπη μου, να σου κάνω λίγο μασάζ, έλα να σου δείξω κάτι που θα σ' αρέσει, να κάνουμε κάτι που θα γουστάρεις, να σε φροντίσω. Σου λέω, είναι πολύ πιο αγνό, βγάζει και μια αδερφικότητα, ας πούμε, ακόμα κι αν έχει το σεξ στην εξίσωση. Ακόμα και το σεξ δηλαδή ίσως να είναι λίγο, πώς το λένε, γλυκανάλατο εδώ πέρα. Ενδέχεται αυτό να είναι τα πράγματα λίγο έξτρα συναισθηματικά σε επίπεδο γλυκανάλατου, αλλά δεν είναι και απαραίτητο. Πάρα πολλά πράγματα θα σου πει αυτό το άτομο, θα εκφράσει τα συναισθήματά του. Θεωρώ ότι για πολλούς από εσάς θα υπάρξουν και εκπλήξεις που θα σας κάνει αυτό το άτομο. Μια έκπληξη, ένα δώρο έκπληξη, μια έξοδος έκπληξη, μια έκπληξη έκπληξη. Βλέπω όμως ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να επιλέξετε και μια πορεία, ή θα συζητήσετε κάποια πράγματα σε πιο ρεαλιστικό και πρακτικό επίπεδο. Και ίσως εκεί να βρείτε κάποιες δυσκολίες. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα αυτής της ενέργειας, γιατί προσπαθώ, ειδικά στο τέλος, δηλαδή μου το κάνει λίγο, μου είναι δύσκολο να το ερμηνεύσω, αλλά θέλω να σου δώσω ένα παράδειγμα. Εδώ πέρα θα μπορούσε να μας δείχνει ένα καλοκαιρινό έρωτα, του τύπου εσύ σπουδάζεις μακριά από την πόλη σου και το καλοκαίρι, τον Ιούλιο, ήρθες για διακοπές στην πόλη σου, που είναι και δίπλα στη θάλασσα η πόλη σου, πολύ τυχερή και τυχερός, εντάξει. Και εκεί πέρα συναντάς μετά από χρόνια τον παιδικό σου έρωτα το Λύκειο, στην ίδια παραλία, και αρχίζετε και κάνετε παρέα, κόλλος και βρακί, και μετά πρέπει να φύγεις, πρέπει να γυρίσεις από εκεί που ήρθες επί της ουσίας. Οπότε είναι δύσκολος ο αποχωρισμός. Βλέπω ότι για κάποιους αυτή η απόφαση, αυτή η επιλογή, αυτή η επικοινωνία, αυτή η πληροφορία που έρχεται είναι ψηλοδίκοπο μαχαίρι. Το ίδιο το συναίσθημα δυσκολεύει το δρόμο, μου λέει εδώ.
ή μπορεί να έρχεται ξανά στη ζωή σου ένα άτομο του παρελθόν και να βρίσκεστε και να νιώθετε και οι δύο αυτή την έλξη, αλλά κοίτα να δεις, τώρα έχουμε παντρευτεί με άλλους ανθρώπους, είμαστε σε άλλες καταστάσεις, οπότε τι να το κάνεις που το νιώθεις όλο αυτό το ωραίο, εφόσον για κάποιους δεν μπορεί να πάει πουθενά. Έχεις βγάλει ρε γαμώτο αυτό το death στην αρχή, στο τέλος. Αυτό με απασχολεί εδώ, αυτό μπορεί να μας χαλάσει λίγο τα πράγματα. Λοιπόν, τώρα από ζώδια και εδώ έχετε βγάλει διδύμους, έχετε βγάλει σκορπιούς, γενικότερα λίγο νεράκι έτσι, ψήλο παίζει, κάτσε να το δούμε λίγο και με τα ζάρι με τα ζώδια. Για να δούμε, παρθένη. Όπα, έφυγε, θα σου πω τι είναι, καρκίνη. Εγώκερη. Ιχθύς. Έλα, σκορπιή. Όλα τα νερούτα έβγαλε, παρθένη πάλι. Υδροχόη. Σκορπιή πάλι. Εγώκερη, να σου πω, κόλληση βελόνα. Λέοντες και δίδυμη. Λοιπόν, θα δούμε και μερικά γραμματάκια. Εννοείται ότι εσείς θέλω να μου κάνετε ένα like αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, επίσης subscribe, comment και share. Είμαι σίγουρη ότι περισσότεροι από εσάς θα περάσετε πάρα πολύ ωραία μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Θα νιώσετε πολλά όμορφα συναισθήματα, θα κάνετε πολλές ωραίες αλληλεπιδράσεις και πολλές γλυκές κουβέντες με το συγκεκριμένο άτομο. Και από γραμματάκια έχουμε σίγμα, ύψιλον, γάμα, νι, όμικρον, φι, μη, λάμδα, ρο, αλφα και θήτα. Εντάξει. Λοιπόν, τα βράκι μου, like, subscribe, comment και share όπως είπαμε και πριν. Και δες, συγγνώμη, ζώδιο, οροσκόπο, αλλά και σελήνη, για να ξέρεις ακριβώς τι θα γίνει. Σε φιλάω γλυκά, bye! Γεια σου δίδυμε και καλώς ήρθες στις ερωτικογκομενικο-συναισθηματικές σου προβλέψεις για την περίοδο 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου και από ό,τι φαίνεται εδώ δεν χρειάζεται μες στο επόμενο χρονικό διάστημα να ανησυχείς για τίποτα. Τα αγγελάκια σου, το σύμπαν, ο Θεός, ο ανώτερός σου εαυτός, η τύχη σου ίδια φαίνεται να σου χαμογελάει, πουλάκι μου. Γενικότερα βλέπω ότι υπάρχει μεγάλη εύνοια. Μισό λεπτό γιατί πρέπει να βήξω. Αχ, ωραία ήτανε. Λοιπόν, βλέπω ότι υπάρχει πολύ μεγάλη εύνοια μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Βλέπω ότι υπάρχει όντως τύχη. Βλέπω ότι αυτό θα το δεις να εφαρμόζεται στα ερωτικογκομένικο συναισθηματικά σου, στα προσωπικά σου θα σου έλεγα γενικότερα, αλλά και στα επαγγελματικά σου. Δηλαδή, βλέπω για πολλούς ότι σκάει και κάποια επαγγελματική ευκαιρία μέσα στο επόμενο 30 ημέρο. Και για κάποιους μου δείχνει ότι ίσως η ευκαιρία αυτή να είναι 2-1, δηλαδή μια καινούργια δουλειά στην οποία βρίσκουμε και ένα καινούργιο ενδιαφέρον, ένα καινούργιο ενδιαφέρον το οποίο οδηγεί σε μια καινούργια επένδυση επί της ουσίας, γιατί και μια σχέση, μια επένδυση στην ουσία είναι. Βλέπω για πολλούς λοιπόν ότι προμηνύεται μια νέα ωραία, ενθουσιώδης μάλιστα αρχή, ό,τι και αν είναι αυτό που ξεκινάς. Βλέπω βέβαια και δραστηριότητες και πράγματα που μπορεί να έχουν να κάνουν με την εξέλιξη και την εκπαίδευσή σου. Σε κάθε περίπτωση όμως φαίνεται να γουστάρεις πάρα πολύ. Φαίνεται εδώ πέρα ότι είσαι σε μια φάση που είτε το ξέρεις είτε όχι, είσαι πολύ πιο φωτεινή και φωτεινός. Έχεις πιάσει αρκετά υψηλές συχνότητες, είτε γίνεται συνειδητά είτε γίνεται ασυνείδητα. Βλέπω μάλιστα ότι στο πρόσφατο παρελθόν φρόντισες περισσότερο τον εαυτό σου, αφιερώθηκες πιο πολύ στην ψυχική σου, σωματική σου υγεία. Βλέπω ότι είδες κάποια πράγματα ή βλέπεις ακόμα και στο μέλλον κάποια πράγματα λίγο διαφορετικά από ό,τι τα βλέπεις πιο πριν και πολύ πιο αισιόδοξα. Πράγμα που σε κάνει και εσένα πολύ πιο αισιόδοξη και αισιόδοξο, πιο χαλαρή, πιο χαλαρό, πιο φωτεινή, πιο φωτεινό. Βλέπω λοιπόν ότι ξεχωρίζεις, αλήθεια στο λέω, φωτίζεις, το βλέπω καραμπάμ. Φωτίζεις από μακριά και κάποιο άτομο δείχνει να αποσπάτε η προσοχή του από εσένα. Βλέπω μια ωραία επικοινωνία με μια πρόταση
Κοίτα, δεν το έχει βγάλει καθαρά ερωτικό. Για κάποιους είναι κάτι το ερωτικό με το Ace of Wands που έχουμε βγάλει εδώ και το Ace of Pentacles και ο Page of Pentacles, όλο αυτό μαζί θα μπορούσε να μας δείχνουν την αρχή μιας καινούργιας σχέσης. Όμως ξαναλέω, δεν είναι κάτι καθαρά ερωτικό. Γενικότερα καταλαβαίνω ότι υπάρχουν πόρτες που ανοίγουν γενικότερα για σένα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Νέες αρχές και νέες γνωριμίες σημαντικές, ακόμα και αν δεν έχουν να κάνουν με το ερωτικό σου κομμάτι. Δηλαδή εδώ πέρα μπορεί να μου δείχνει κάποιον συμμαθητή που θα παίξει ρόλο, συμφοιτητή, συνεργάτη, κάποιον άνθρωπο που ίσως θα μας μάθει 5 πράγματα ή θα του μάθουμε εμείς 5 πράγματα. Μου δείχνει ότι πιο πριν δεν χρειάζεται να κάνεις και πολλά, μπορείς να αράξεις τα κυβικά σου, να χαλαρώσεις, να συνεχίσεις να κάνεις αυτό που κάνεις, δεν είναι απαραίτητο δηλαδή να αρχίζεις να βγαίνεις στο ψάξιμο ποιο είναι αυτό το άτομο, δεν εξαρτάται θέλω να πω και τόσο πολύ από σένα, όσο από το σύμπαν το πότε θα γίνει αυτή η ενεργοποίηση. Πάντως ξεκάθαρα φαίνεται να θέλουν να σου δώσουν κάποια πράγματα. Φαίνεται ότι είναι η περίοδος που θα λαμβάνεις ευκαιρίες, προσφορές, προτάσεις. Και βλέπω ξεκάθαρα ότι θα ανοίξει τουλάχιστον ένας νέος κύκλος για όλους σας. Ένας κύκλος δηλαδή που θα θέλει και την εξερεύνησή του. Θα είναι με ένα άτομο που δεν γνωρίζετε. Άκου εκεί που δεν γουστάρετε. Θα είναι με ένα άτομο που δεν γνωρίζετε. Θα είναι σε ένα κλάδο που δεν έχετε ξαναεργαστεί. Θα είναι σε ένα επίπεδο γνώσης που δεν έχει τύχει να γνωρίζετε κάτι μέχρι στιγμής. Φαίνεται ότι κάνετε κυριολεκτικά μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα τα πρώτα σας βήματα σε έναν καινούριο δρόμο που εσείς ανοίγετε. Και για κάποιους, ξαναλέω, τον ανοίγετε με κάποιο άτομο συνοδοιπόρο εδώ πέρα. Δεν είναι καθαρά ερωτικό, γκομενικό, συναισθηματικό. Μου δείχνει ότι ξεχωρίζεις όμως. Αυτό. Και αυτό που σου είπα, δεν χρειάζεται να κάνεις τίποτα. Χαλαρά! Λοιπόν, τώρα, σίγουρα ξέρω εγώ ότι θα είναι ένας θετικός μήνας. Σίγουρα θα προσθεθούν πράγματα που θα σε κάνουν να χαρείς πάρα πολύ στη ζωή σου, που θα σε κάνουν να έχεις όρεξη να ξυπνήσεις ακόμα περισσότερο, το πρωί θα έχεις κίνητρο. Δεν θα θες δηλαδή με λίγα λόγια να χάσεις αυτή την ευκαιρία. Και ξέρω ότι είναι και ένας κύκλος στον οποίο θα μάθεις πάρα πολλά ωραία πράγματα. Σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν είναι ερωτικό, γκομενικό, συναισθηματικό, ακόμα και έτσι είναι ένας κύκλος που θα μάθεις πολύ ωραία πράγματα. Θα οριμάσεις, θα μεγαλώσεις. Θα δεις πράγματα από άλλες οπτικές γωνίες. Ίσως ακόμα και πιο υγιείς από προηγουμένως οπτικές γωνίες. Λοιπόν, από ζώδια τώρα, έχεις ήδη λίγο ψιλοϊχθείς και οπωσδήποτε έχεις υδροχόους. Πάμε να δούμε τι άλλο μπορεί να είναι εδώ. Πάντως φρέσκες, ενθουσιώδεις αρχές εδώ. Σκορπιοί. Πράγματα στα οποία μπορείς να επενδύσεις το χρόνο σου και να βγάλεις ένα όφελος με την καλή έννοια. Εγώκερι. Καρκίνι. Λέοντες. Κρύοι. Καρκίνι ξανά. Σκορπιοί και Ταύροι, αλλά θέλω άλλο ένα τώρα, γιατί Παρθένοι. Πάμε να δούμε και μερικά γραμματάκια που μπορεί να παίξουν ρόλο. Πάντως εγώ σου ξαναλέω, αν έχεις τύχει διάβαινε γενικότερα. Σε πολλά πράγματα εγώ θεωρώ ότι θα δείτε ότι τα πράγματα πάνε θετικά. Γενικότερα ακριβώς επειδή έχετε εδώ πέρα το αστέρι και το γκρεμασμένο, έχετε και λίγο στο νου σας τι σκέφτεστε. Μη μου κάνετε και πολύ αρνητικές σκέψεις, σκεφτείτε αισιόδοξα, πολλά από αυτά που σκέφτεστε με έναν τρόπο κάπως ιδανικό θα δείτε ότι θα υλοποιούνται μπροστά στα μάτια σας. Λοιπόν, και σίγουρα κάτι θα το δείτε σαν μια καλή ευκαιρία, είναι δεδομένο και στα ερωτικογκομενικό συναισθηματικά σου λέω. Απλά εδώ πέρα, για εσάς που θα είναι ερωτικογκομενικό συναισθηματικό το θέμα, δεν μου δείχνει κάτι που ξεκινάει με έναν επιφανειακό αστείο τρόπο. Κάπως το βλέπω, πώς θα το πω, πιο δομημένο, ακόμα και αν είναι στην αρχή του αυτό. Δηλαδή είναι κάπως μια ξεκάθαρη ευκαιρία. Δεν αμφιβάλλεις πάρα πολύ για αυτό το πράγμα, για κάποιον λόγο. Του έχεις κάπως εμπιστοσύνη.
Λοιπόν, βεβαίως πάντα θέλω να μου χρησιμοποιείτε την κριτική σας ικανότητα. Εντάξει, μιλάμε εδώ πέρα για ένα γενικό ρήξιμο. Δεν γίνεται να μην πέσει κανένας δίδυμος μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα σε κανέναν αγριόγυπα ή σε κανέναν ψηλό ανώμαλο ή σε κανέναν. Δεν γίνεται, ή σε καμία τρελή ή κάτι. Δεν γίνεται ξαφνικά όλοι οι δίδυμοι να μου γνωρίζετε όλα τα καλά παιδιά και όλα τα καλά κορίτσια. Οπότε κρίνε εσύ αν το άτομο το οποίο βλέπω εγώ εδώ είναι και το άτομο που έχεις απέναντί σου. Εντάξει, άμα δεις εκεί πέρα τις κόκκινες σημαίες να ανεμίζουν, μην μου κάνεις την Κινέζα και τον Κινέζο. Λοιπόν, από γράμματα, για να σου είναι και πιο εύκολο να επιβεβαιώσεις. Λοιπόν, χ, γιώτα, αλφα, ρο, ξι, λάμδα, βήτα, γάμα, ταφ, ζήτα και δέλτα. Νομίζω το έχω πει όλα, μπορείς να δεις και τα αγγλικά. Διδυμάκι μου, μην ξεχάσεις να μου κάνεις like, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα και για το κανάλι. Σε ευχαριστώ εκ των προτέρων. Επίσης κάνε subscribe αν δεν έχεις κάνει ακόμα, comment και share. Και είναι σημαντικό να δείτε ζώδιο, οροσκόπο, αλλά και σελήνη για να έχετε συνολικά όλη την πληροφορία που χρειάζεται. Σας φιλώ, τα λέμε σύντομα, bye! Γεια σου καρκινάκι μου και καλώς ήρθες στις ερωτικογκομενικοσυναισθηματικές σου προβλέψεις για την περίοδο 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου. Και όπως βλέπεις εδώ πέρα κάποιος σου φέρνει ένα ψάρι. Όταν βλέπεις ψάρι λαχτάρα είναι. Τέλος πάντων, πλακίτσα σου κάνω, αν και φαίνεται ότι θα υπάρξει μια μικρή αναστάτωση θα σου έλεγα εγώ. Βλέπω ότι αυτή την αναστάτωση τη φέρνει κάτι μικρό, εντάξει. Τι σημαίνει αυτό, ότι μπορεί να υπάρχουν θέματα και με τα παιδάκια σου, όχι κάτι σοβαρό, καταλαβαίνεις, τα κλασικά, με τα παιδάκια. Με τα σκυλάκια σου, με τα γατάκια σου, ίσως και με μία νέα γνωριμία, αυτό εννοώ λοιπόν κάτι μικρό, κάτι φρέσκο, κάτι όχι και πολύ ανεπτυγμένο, μία νέα γνωριμία δεν σε βάζει κατευθείαν στα βαθιά, σε πηγαίνει στα ριχά, καταλαβαίνεις πώς το λέω, βλέπω ότι υπάρχει εδώ πέρα μία ενέργεια με την οποία εσύ φαίνεται ότι έχεις αλληλεπίδραση, φαίνεται ότι θες και να τα πας καλά, μπορεί να είναι ακόμα και κάποιος καινούριος φίλος, καινούρια φίλη, κάποιο άτομο που μπήκε πρόσφατα, θεωρώ εγώ με κάποιον τρόπο, στον κύκλο σου, πρόσφατα. Καταλαβαίνω ότι αρχίσατε να αλληλεπιδράτε και να συνεργάζεστε. Ίσως να είναι και ένα ολοκένουργιο άτομο στη δουλειά. Για κάποιους από εσάς αυτό εδώ. Για πολλούς όμως νιώθω ότι έστω και σε ένα μικρό βαθμό έχετε κάποια ευθύνη για αυτό το άτομο. Δηλαδή ακόμα και αν είναι κάποιος στη δουλειά, μπορεί να είναι τύπου μαθητευόμενος και να σου έχουν πει εσένα Μαρία, Τάκη, είναι υπευθύνη σου να του τα μάθεις όλα. Και ξεκινάς εσύ να τα μάθεις όλα στον φρέσκο εδώ πέρα, αλλά τα πράγματα δεν φαίνεται να πηγαίνουν και τόσο πολύ καλά, είτε επειδή δεν τα παίρνει, είτε επειδή δεν τα πάτε καλά μεταξύ σας, είτε επειδή άλλη συμπεριφορά δείχνει μπροστά σου, άλλη έχει από πίσω σου, μπορεί να δημιουργεί κουτσομπολιά, δεν ξέρω τι, δεν είναι απαραίτητο να είναι και κάτι πάρα πολύ κακό. Εντάξει, μπορεί να έχει να κάνει και με σένα επίσης, δηλαδή με τα δικά σου όρια, με τον τρόπο που εσύ θέλεις να συνεργάζεσαι, με τον τρόπο που εσύ θέλεις να αλληλεπιδράς και να συνυπάρχεις με τους ανθρώπους. Μπορεί να είναι ακόμα και μια μικρή ανοριμότητα, μια αγαθοσύνη, αγαθότητα που σου βγάζει αυτό το άτομο, μια αφέλεια ώρες-ώρες. Δηλαδή, για παράδειγμα και αλληγορικά μιλώντας, φαντάσου τώρα να είσαι στη δουλειά, να σου έχουν πει κάτσε μάθε του τη δουλειά και εσύ να νιώθεις ότι την ώρα που εσύ του λες ότι είναι να του πεις, τα μυαλά του είναι αλλού, του συγκεκριμένου ατόμου. Μπορεί ξαναλέω να είναι και μια νέα συναισθηματική γνωριμία, μωρέ τι γουτσου γουτσου είναι αυτό, ναι να τα πούμε λίγο, αλλά μία σου λέει μια κοτσάνα, μία συμπεριφέρεται κάπως ανώριμα, μία σου θυμίζει το ξαδερφάκι σου που είναι 4 χρονών, μία δεν καταλαβαίνει τι του έχεις πει, πρέπει να το εξηγήσεις και με άλλους τρόπους, μία βλέπεις ότι οι φίλοι του, οι φίλες του είναι περίεργοι, είναι κουτσομπόλικες, δεν ξέρω τι είδους εμπόδια, για να σου πω την αλήθεια, θα βγουν για τον καθένα. Είναι διάφορα τα εμπόδια εδώ πέρα. Μέχρι και σκυλή ή γατή μπορεί να μου δείχνει που εμφανίζεται στη ζωή σου με κάποιο τρόπο, το αγοράζεις, το μαζεύεις από το δρόμο, το παίρνεις από κάποιον
από κάποιο, πώς το λένε, καλεκόλλησα. Αυτό που προστατεύουν τα δέσποτα, τα δεσποτάκια. Το παίρνεις από ένα τέτοιο μέρος, δεν ξέρω τι, αλλά έρχεται ξαφνικά και σου κάνει τη ζωή άνω κάτω. Και στην πορεία μου δείχνει ότι δεν είσαι πάρα πολύ σίγουρη ή σίγουρος αν αυτό το άτομο, αυτό το πλάσμα, μπορεί να τα πάει και πάρα πολύ καλά μαζί σου, ίσως να είσαι λίγο απογοητευμένη ή απογοητευμένος από τον εαυτό σου, σου θυμίζει ενδεχομένως και άλλα πράγματα τα οποία νόμιζες ότι θα πάνε καλά και δεν πήγανε, αρχίζεις και να αναρωτιέσαι αν η ιστορία αυτή ταιριάζει στην πραγματικότητά σου, αν φέρνει πράγματα καλά, τα βάζεις και λίγο με τον εαυτό σου, βλέπω εγώ εδώ. Δηλαδή απογοητεύεσαι και με τον εαυτό σου για κάποιους λόγους και με κάποιους τρόπους. Δεν βλέπεις δηλαδή μόνο τον άνθρωπο, αυτό το παιδί αυτό, σαν τον φταίχτη. Νιώθεις ότι κάπου και εσύ κακώς, ας πούμε, έδωσες δικαιώματα, κακώς ανέλαβες αυτή την ευθύνη. Δεν χτυπάς και τον εαυτό σου βέβαια εδώ, απλά υπάρχει αυτή η μικρή απογοήτευση του γαμώτο, δεν μου βγαίνει, δεν το βλέπω να γίνεται σωστά, δεν βλέπω εμένα να μπορώ να το διαχειριστώ σωστά. Δεν μπορώ να το προσαρμόσω στην εικόνα που εγώ θα ήθελα να έχω για αυτή την αλληλεπίδραση. Υπάρχει πάρα πολύ το κομμάτι συνέστημα εδώ πέρα βέβαια, οπότε μπορεί να είναι και κάποιο καινούργιο άτομο στη δουλειά το οποίο σε ψιλογουστάρει, το ψιλογουστάρεις. Μπορεί να είναι λίγο μονόπλευρο εδώ που τα λέμε το ενδιαφέρον και ίσως και γι' αυτό να μου είσαι μετά εσύ σε αυτό τον στοχασμό και να αναρωτιέσαι αν αυτή για σένα είναι μια ευκαιρία κατάλληλη. Λοιπόν, παρόλα αυτά στο τέλος έχεις βγάλει ένα Ace of Cups. Οπότε ίσως να μου δείχνει ότι αυτό το άτομο σου δείχνει ένα ενδιαφέρον, δηλαδή σου υπάρχει στη ζωή σου από αυτό το άτομο, νιώθεις ότι υπάρχει μία πρόταση στην ουσία, είτε έχει υποθεί είτε όχι, για μία καινούργια σχέση, μία καινούργια αλληλεπίδραση, όμως δεν είσαι και πάρα πολύ σίγουρη ή σίγουρος αν το θες αυτό. Δεν είσαι πάρα πολύ σίγουρη ή σίγουρος αν τελικά θα μπορέσει να υπάρξει η αμοιβαιότητα, η κατανόηση, το ενδιαφέρον, το αμοιβαίο. Γιατί εδώ πέρα βλέπω ένα μονόπλευρο ενδιαφέρον. Ή κάπως να μου λες εδώ τα πράγματα δεν τα βλέπω καλά. Εδώ τα πράγματα δεν πάνε καλά. Για κάποιον λόγο μου λες νιώθω και μία αντίσταση στη συγκεκριμένη ιστορία. Δεν νιώθεις ότι πηγαίνει με τη ροή που ιδανικά θα ήθελες. Πάρα πολύ μου το βγάζεις αυτό. Νιώθεις ότι κάτι που θα έπρεπε να πηγαίνει όμορφα, ομαλά, αρμονικά, αντιθέτως βγάζει spikes, αντιθέτως δημιουργεί μικρά θεματάκια. Έχεις φέρει το σκυλί στο σπίτι, γαυγίζει ένα ελέητα, δεν ξέρεις πώς να το κάνεις καλά, έχουν ξεσηκωθεί οι γείτονες και αναρωτιέσαι μέσα σου, ρε γαμώτα, τι δεν κάνω εγώ καλά. Πώς μπορώ να συνεχίσω έτσι, θα μπορέσω να ηρεμήσω και να αποκτήσω τη σχέση που θέλω από αυτό το ζωάκι που έφερα εδώ πέρα για να είμαστε φίλοι και να κάνουμε γκουτσου γκουτσου την ώρα που απλά γαυγίζει και τρελαίνει όλο τον κόσμο. Κατάλαβες τι θέλω να σου πω. Βλέπω λοιπόν ότι θα υπάρχει έτσι μια μικρή ανησυχία με το Five of Wands. Ίσως να υπάρχουν και κάποιες παρεξηγησούλες, okay, με το συγκεκριμένο άτομο, αλλά νομίζω ότι προσπαθεί. Κάποιος εδώ στην πραγματικότητα προσπαθεί να κάνει τα πράγματα πιο σωστά, όμως δεν ξέρω αν υπάρχει αυτή η ικανότητα. Αυτό μου δείχνει εδώ η ενέργειά σου. Βατή θα σου έλεγα, καθημερινή. Γενικότερα ίσως μπορεί να εφαρμοστεί και σε περισσότερες επαφές στη ζωή σου. Να βλέπεις ότι κάπως τα πράγματα μεταξύ σας είναι ασταθή. Θέλουν μια προσοχή την έξτρα, την οποία δεν ξέρεις αν μπορείς και θες να δώσεις. Δεν ξέρεις αν θες να ξεπεράσεις αυτά τα εμπόδια από μια φάση και μετά. Γιατί έχεις αρχίσει να χάνεις την αισιοδοξία σου σε σχέση με αυτή την επαφή. Okay. Λοιπόν, αυτά έχω να σου πω νομίζω εδώ.
αυτό το Ace of Cups, για να είμαστε ειλικρινείς, με το Six of Cups, αν και περισσότερο νομίζω αυτό που σου λέω τόση ώρα, που σου αναλύω, επίσης υπάρχει και μια πιθανότητα, εκεί που ασχολείσαι με κάποιον, να εμφανιστεί κάποιο άλλο άτομο. Εκεί που ήδη δηλαδή εσύ έχεις ένα ενδιαφέρον, το οποίο ίσως δεν πάει πάρα πολύ καλά, ίσως να εμφανιστεί και κάποιο άλλο άτομο και να είσαι σε αυτή την... σε αυτό το ψηλό δίλημα. Στο αν θέλω να συνεχίζω με κάτι που δεν πάει ή αν θέλω να ξεκινήσω κάτι άλλο που μπορεί να έχει και μια καλύτερη ροή, ας πούμε. Τώρα, από ζώδια, και έχεις βγάλει τα ζώδια του νερού, δηλαδή καρκίνου, σκορπιού και χθής. Όπα, έφυγε. Τοξότες, ζύγους, λέοντες, δίδυμους, σκορπιούς, καρκίνους, σκορπιούς ξανά, καρκίνους ξανά και υδροχόους. Λοιπόν, αυτό μπορεί να είναι και μια επικοινωνία που γίνεται από κάποιον, αλλά εσύ κάπως έχεις αντιστάσεις απέναντι σε αυτό το άτομο. Δεν είσαι πολύ σίγουρη ή σίγουρος ότι θες να ασχοληθείς. Λοιπόν, από γραμματάκια έχουμε. Πολύ ώρα σου μίλησα, καρκίνα μου. Προσπαθούσα να μπω λίγο πιο μέσα στην ενέργεια, αλλά όσο έμπαινα πιο μέσα, ήταν κάπως σκόρπιζε, ρε παιδί μου. Οπότε προσπαθούσα. Δεν τα κατάφερα και πάρα πολύ καλά, αλλά αυτό σου λέω κάπως σκόρπιζε. Αυτό θα μεταφραστεί τελείως διαφορετικά για τον καθένα από εσάς. Σας είπα πριν λίγο. Για κάποιους είναι μέχρι και ζωάκι αυτό εδώ πέρα. Ακόμα και τα ψαράκια που βάλες στο ενιδρίο, να πούμε. Τέλος πάντων, έχουμε και λέμε ήτα, σίγμα, χι, έψιλον, λάμδα, νι, πι, ρο, μι, όμικρον, θήτα, φι και γιώτα. Εντάξει, όλα αυτά είναι τα γραμματάκια, μπορείς να τα δεις και στα αγγλικά. Σε φιλώ, γλυκά καρκινάκι μου, μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe, comment και share. Θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα ξανά. Bye! Γεια σου, λιωτεράκι μου! Και καλώς ήρθες στις ερωτικογκομμένικο συναισθηματικές σου προβλέψεις για την περίοδο 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου. Και έχω μια ερώτηση να σου κάνω, λιονταρί. Ποιος είναι αυτός εδώ πέρα, ο ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε? Ποιος είναι αυτός εδώ, γεια σας, είμαι ο μαμιάς της γειτονιάς σας? Λοιπόν, άκου να δεις. Σήμερα το βίντεο αυτό είναι σχεδόν προειδοποιητικό, θα σου έλεγα. Όχι, μην ανησυχείς, δεν θα συμβεί κάτι φοβερό και τρομερό. Όμως, από ό,τι φαίνεται, υπάρχουν αρκετά μεγάλες πιθανότητες, ειδικότερα για τα ελεύθερά μου λιονταράκια, να φάτε ghosting, παιδάκια μου καλά. Ακούστε εδώ πέρα τι βλέπω λίγο, σημαντικό. Βλέπω εδώ έναν αγριόγυπα, έναν συλλέκτη εραστών. Κάποιον που, από ό,τι φαίνεται, θα σε φλερτάρει, θα σε κορτάρει και μετά θα σε αφήσει στα κρύα του λουτρού. Δεν αποκλείω βεβαίως σε έτερο χρόνο αργότερα κάπως να ξαναεμφανιστεί αυτό το άτομο, αλλά σε πρώτο επίπεδο σε βλέπω να είσαι στο περίμενε. Βεβαίως, λιοντάρι, για να μην βγάζουμε και την ουρά σου απ' έξω, μπορεί να είσαι εσύ αυτό το άτομο σε κάποιες περιπτώσεις. Για κάποιους δηλαδή που έρχεστε να δείτε, για κάποιον λέοντα, ενδέχεται να βλέπετε ότι αυτό το άτομο είναι κάπως κουκουρούκου, είναι κάπως ανεύθυνο ενδεχομένως, έχει κάπως τον αδέσμευτο, είναι ερωτευμένο με τον έρωτα, είναι κάπως τυχοδιοκτικό και πάει λέγοντας. Άρα, ενδέχεται η ενέργεια αυτή να είναι μια ενέργεια που εσύ διοχετεύεις προς το σύμπαν, λιονταράκι μου, ή μπορεί να υπάρχει γύρω σου ένα άτομο που κουβαλάει αυτή τη συγκεκριμένη ενέργεια. Εσύ θα κρίνεις, εσύ θα αποφασίσεις. Τι βλέπω λοιπόν εγώ εδώ πέρα? Βλέπω έναν άνθρωπο που τον βλέπω από την αρχή. Πράγμα που σημαίνει ότι είτε υπάρχει ήδη στη ζωή σου, δεν σου λέω ότι απαραίτητα έχετε κάνει κάτι, σου λέω ότι ίσως να το ξέρεις το συγκεκριμένο άτομο. Ή έρχεται πάρα πολύ δυναμικά τώρα, μέσα Σεπτέμβρη, δηλαδή πάρα πολύ γρήγορα. Αν και θεωρώ ότι για τους περισσότερους υπάρχει από πριν. Στη ζωή σας, μπορεί και, από, και τον Ιούνιο να υπήρχε και τον Ιούλιο, έστω και απλά σαν γνωριμία. Για κάποιους είναι μια πιο τύπου ελεύθερη σχέση, ένα friends with benefits, αν και δεν βλέπω το friends εδώ. Βλέπω ότι έχουμε να κάνουμε με ένα άτομο γοητευτικό. Το λιγότερο που μπορώ να σου πω είναι ότι έχει καρίσμα, έχει χάρισμα στο να μιλάει, στο να σου λέει αυτά που θες να ακούσεις, στο να σε ακουμπάει όπως θες. Βλέπω το πιο πιθανό είναι για όσους ισχύει αυτό το ρίξιμο να υπάρχει και να υπάρξει
ή να υπάρχει ήδη και σεξουαλική επαφή ανάμεσά σας, θα σε μπερδέψει το συγκεκριμένο άτομο συναισθηματικά, θα σου μιλήσει για συναισθήματα, κάποιες φορές θα είναι πιο απαλό, πιο ευγενικό απέναντί σου, από την άλλη όμως θα βλέπεις κιόλας ότι σε ορισμένα σημεία δεν αναλαμβάνει ευθύνες. Θα βλέπεις δηλαδή ότι κάπου τα λόγια του και οι πράξεις του δεν συνάδουν. Όχι ότι σου λέει πράγματα και μετά δεν τα κάνει, αλλά λέει πράγματα και μετά τον βλέπεις να συμπεριφέρεται με έναν τρόπο που δεν θα υποστήριζε τον τρόπο που σου είπε ότι θα, ότι θα έκανε τα πράγματα ή τον τρόπο που σου λέει ότι νιώθει για σένα. Δηλαδή, έστω ότι σε έχει αγκαλιά και σου λέει δεν έχω ξανανιώσει έτσι ποτέ για καμία άλλη στη ζωή μου, και μετά εξαφανίζεται 25 ώρες. Μα πώς γίνεται αυτό το πράγμα, κάτσε περίμενε. Δηλαδή δεν σου είχε πει κάτι και κάνει το αντίθετο, όμως ενώ δεν είναι αντίθετα πράγματα, παράλληλα εμφανίζουν μια αντίθετη ψυχολογία. Δηλαδή δεν γίνεται να μου λες ότι δεν έχεις ξανανιώσει έτσι, θες να είσαι κοντά μου συνέχεια και μετά να εξαφανίζεις 25 ώρες και να μου στέλνεις έναν αίσθητο καλημέρα τι κάνεις. Δεν συνάδει. Κατάλαβες τέτοια πραγματάκια, νομίζω ότι θα ψιλοβλέπεις, θα σε ψιλομπερδεύουν αυτά που λέει, ακόμα και όταν είναι καλά. Δηλαδή αυτό είναι το περίεργο εδώ πέρα, ότι ακόμα και όταν σου λέει κάτι γλυκούτσικο, εσύ κάπου μέσα σου το λες τώρα, μας δουλεύει, δεν μας δουλεύει, δεν θα ξέρεις. Λοιπόν, βέβαια αυτά τα πράγματα είναι συχνό φαινόμενο πλέον στην εποχή μας. Βλέπω λοιπόν ότι αυτό το άτομο ούτως ή άλλως είτε σε έχει μπερδέψει ήδη, είτε θα καταφέρει να σε μπερδέψει μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτή η σύγχυση, αυτή η ασάφεια φαίνεται ότι στην πορεία αντικαθίσταται με μια απουσία και μια απώλεια. Όχι, δεν σας βλέπω να τσακώνεστε, όχι, δεν σας βλέπω να λέτε τέλος, όχι. Σε βλέπω απλά να περιμένεις, να σκέφτεσαι πάρα πολύ αρνητικά, να σκέφτεσαι ότι υπάρχουν άλλα άτομα, να σκέφτεσαι τι χαζή ή χαζός που είσαι που ασχολήθηκες, να σκέφτεσαι γιατί δεν σου στέλνει, να σκέφτεσαι γιατί κανένας ποτέ δεν μπόρεσε να καταλάβει ποια ή ποιος πραγματικά είσαι, γιατί πάλι βρίσκεσαι σε αυτή την ιστορία και σε αυτή τη θέση. Τέλος πάντων, θέλω να σου πω ότι διάφορες σκέψεις θα κάνεις, αν θα μείνεις για πάντα μόνη ή μόνος, επειδή πέταξε μακριά ο αγριόγυπας, ο οποίος πραγματικά σου λέω δεν έχει πετάξει και πολύ μακριά, εγώ εκεί γύρω τον βλέπω. Εντάξει, μην ανησυχήσεις και πάρα πολύ. Αλλά τελικά όμως βλέπω ανησυχία. Και ακόμα και αν δεν εξαφανιστεί, όλη αυτή η συμπεριφορά εσένα θα σου δημιουργεί μια ανησυχία, μια αποσύνδεση. Θα νιώθεις ότι αντιμετωπίζεις ένα πρόβλημα μέσα σου με αυτό το άτομο, το οποίο δεν μπορείς να λύσεις κιόλας με αυτό το άτομο. Εντάξει, για κάποιους μπορεί να μου δείχνει και one night stand, παιδιά, εδώ. Ξέρεις κάποιον 5 μήνες, 6 μήνες, 2 χρόνια, δεν ξέρω εγώ τι, και μία βραδιά έτσι μεθυσμένη, ξεφεύγεται κιόλας, γίνεται μια φάση όπως λέγανε παλιοί. Δεν ξέρω αν το λένε και καινούργια το μεταξύ, γιατί ξέρεις, αυτά επανέρχονται. Γίνεται μια φάση και μετά μην τον είδατε πάλι. Πού πήγε αυτός? Κάποιος εδώ κάνει συλλογή, κάποιος εδώ θέλει να είναι λίγο χοροπηδιχτούλης, εγώ νομίζω, και δεν σου λέω ότι κάθε μέρα το συγκεκριμένο άτομο πάει και με ένα άλλο άτομο, αλλά σίγουρα υπάρχει μια αφαιρεγγιότητα, υπάρχει ένας χοροπηδισμός, υπάρχει ένας κολοτουμπισμός. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι το άτομο αυτό τους τελευταίους 9 μήνες, μιας που έχουμε Σεπτέμβρη, έχει πάει μόνο με σένα. Εντάξει, θεωρώ ότι έχει πάει και μάλλον με άλλες 6, άλλες 7. Αυτό σου εξηγώ. Okay. Λοιπόν, βλέπω αυτό το άτομο λοιπόν να μην σου δίνει και πάρα πολλά. Γενικότερα παρατηρείς και εσύ μια τσιφουτιά, μια τσιγκουνιά, είτε σε σχέση με το χρόνο του, τα συναισθήματά του, την προσοχή που σου δίνει, δεν ξέρω εγώ τι. Ενδέχεται για κάποιους από εσάς να την έχετε παρατηρήσει αυτή την τσιγκουνιά ή να την παρατηρήσετε ακόμα και σε πρακτικό επίπεδο, να πάτε κάπου μαζί και να πληρώσει ο καθένας τα δικά του, ή να σου πει αχ, ξέχασα το πορτοφόλι μου στα μάξια και να τα πληρώσεις όλα εσύ. Αυτή η κάρτα μου αρέσει πάρα πολύ, πάρα πολύ. Είναι το 4 of Pentacles και κοίτα τι δείχνει. Δείχνει αυτή την τύψα που έχει πάει εκεί πέρα, κάτι ψωνίζει, και ο άλλος για να μην βρεθεί στη δυσάρεστη θέση να δώσει κανένα ευρώ, κάνει ότι δεν είναι τα παπούτσια και το πιο εκεί. Κάπως έτσι είναι η φασούλα μεταξύ σας. Εσύ είσαι στο ταμείο να δεις τι θα γίνει με αυτή την επαφή και το άτομο αυτό
κάνει γύρους, κύκλους από ψηλά σαν αγριόγυπας, αλλά με κάποιον τρόπο δεν πολυπλησιάζει. Εντάξει, δεν νομίζω ότι έχεις πάρα πολλά να πάρεις από αυτή την επαφή. Ίσως αυτά που έχεις δει μέχρι τώρα, αυτά που είναι, αυτά να είναι που έχεις και να πάρεις. Καταλαβαίνω βέβαια εδώ ότι αυτός ο άνθρωπος παίζει, ξέρει πολύ καλά δηλαδή να μιλάει, παίζει με τα λόγια του, σε παίζει πάρα πολύ καλά, αλλά και με τις κινήσεις του και με τις πράξεις του βγάζει πολλές φορές πολύ πάθος, έντονο ενθουσιασμό, δείχνει μεγάλη έλξη, όμως απ' την άλλη, πουφ, δεν υπάρχει πουθενά. Τι είναι αυτό? Εγώ αυτό βλέπω εδώ πέρα για τους λέοντες. Και ακόμα κι αν είναι ένα one night stand, σου άρεσε πολύ αυτό το παιδί. Σου άρεσε πολύ αυτός ο τύπος. Τα πήγατε πολύ καλά και μετά είσαι σε φάση, α, και γιατί δεν μου στέλνει και γιατί δεν... Και εγώ του έδωσα το τηλέφωνο μου και δεν με έχει πάρει τηλέφωνο. Λοιπόν, τώρα από ζώδια. Από ζώδια έχουμε διδύμους μέχρι τώρα. Ενθουσιάστηκα με αυτό το ρίξιμο λίγο, αλλά δεν ξέρω γιατί. Υδροχόη, Παρθένη. Είναι ένα serial... Ένα serial killer εδώ αυτός. Πάντως κάτι το serial υπάρχει. Ιχθύς. Κρύ. Ιχθύς πάλι. Ρε φαγώθηκε ρε. Ιχθύς πάλι. Α, παιδιά. Άμα αρχίζουν να κάνουν τέτοια και ιχθύς, καρκίνι. Καρκίνι. Α, δεν είμαστε καλά. Εγώ καιρι. Τοξότες και... Αν και νομίζω όλα ίδια ήταν. Σκορπιοί, θα σου ρίξω άλλο ένα. Νομίζω όλα ίδια ήταν όλη την ώρα. Εγώ καιρι. Τίποτα. Παρετούμε. Πάμε να δούμε και μερικά γραμματάκια που ίσως να παίξουν ρόλο στη συγκεκριμένη ιστορία. Πώς λένε το συγκεκριμένο άτομο, από τι ξεκινάει το όνομά του, πού θα το συναντήσεις, πού θα γίνει το μοιραίο. Για να δούμε. Έχουμε και λέμε. Νι, φι, γάμα, σίγμα, όμικρον. Πολλά γάμα, πολλά φι, πολλά σίγμα, λάμδα, ρο και άλλο σίγμα, αλφα και δέλτα. Λίγα γραμματάκια σου έγαλα. Δεν πειράζει. Και εδώ έχουμε πολλές επαναλήψεις. Τι να πω. Λοιπόν, καλέ μου λέοντα, μην ξεχάσεις να κάνεις like σε αυτό το βίντεο. Είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για μένα. Επίσης, κάνε subscribe, comment και share. Δες ζώδιο, οροσκόπο, αλλά και σελήνη να δεις τι άλλο μπορεί να γίνει. Γιατί σίγουρα δεν θα είναι, ή μάλλον δεν θα είναι μόνο αυτό. Αν και αυτό θα σε απασχολήσει, νομίζω, για κάποιες μέρες. Εντάξει. Λοιπόν, σε φιλώ. Φιλάκια. Bye. Γεια σου Παρθενάκη μου και καλώς ήρθες στις ερωτικογκομενικό συναισθηματικές σου προβλέψεις για την περίοδο 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου. Και η αλήθεια είναι ότι εδώ πέρα μάλλον δεν έχει και πολύ κάτι το ερωτικό, εκτός και αν είσαι ψηλό μαζόχα. Βλέπω ότι βασικά θα στο πάω αλλιώς καλέ μου Παρθένε, για να τα βρούμε κιόλας. Καταρχάς έχει βγάλει μέσα στη μέση την Αυτοκράτηρα, οπότε... σίγουρα καταλαβαίνω ότι ό,τι και αν γίνεται, γίνεται στο βασίλειό σου, γίνεται στο πρώτο σου περιβάλλον, γίνεται στα πράγματα τα οποία πραγματικά θέλεις να φροντίσεις, θέλεις να προστατεύσεις, σε ανθρώπους, με ανθρώπους για τους οποίους νοιάζεσαι. Παράλληλα μου δείχνει πόσο δυνατή και δυνατός είσαι, πόσο ακόμα και αν δεν νιώθεις ότι αυτή τη στιγμή έχεις τον έλεγχο των καταστάσεων και πάλι δεν πάβεις να έχεις κάτι το μεγαλειώδες. Εντάξει, έχεις τη μεγαλειότητα της ψυχής σου, τη μεγαλειότητα της καρδιάς σου, το οποίο αυτή τη στιγμή από ό,τι φαίνεται είναι και η Αχίλλειος πτέρνα σου. Πότε Παρθένε η προστασία γίνεται υπερπροστασία? Πότε η κατανόηση γίνεται χαζομάρα? Πότε η υπομονή γίνεται δίκοπο μαχαίρι? Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία σε συνθέτουν σαν άνθρωπο, το γεγονός ότι είσαι ένας καλός άνθρωπος, ένας άνθρωπος που νοιάζεται για τους άλλους, που δεν θέλει να τους κάνει να νιώσουν άσχημα, που δεν θέλει να τους δει να υποφέρουν, ένας άνθρωπος δοτικός, ένας άνθρωπος με κατανόηση, με σεβασμό, έτσι. Πάρα πολλά θετικά στοιχεία, με μεγάλη καρδιά, με συναισθήματα, με ενσυναίσθηση, πάρα πολλά πλεονεκτήματα από αυτά που έχεις στο χαρακτήρα σου. Αυτή τη στιγμή κάπως η αλήθεια είναι ότι, όπως είπα πριν, αποτελούν την Αχίλλειο πτέρνα σου. Γιατί λοιπόν γίνονται όλα αυτά? Γιατί από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα,
Κοίτα να δεις. Εγώ βλέπω εδώ πέρα έναν, όπως είδες και στον τίτλο, έναν εμφύλιο πόλεμο. Γιατί? Γιατί οι εχθροί είναι οι φίλοι στην πραγματικότητα. Είναι άνθρωποι για τους οποίους μοιάζεσαι. Μπορεί να είναι ο σύντροφός σου, μπορεί να είναι ο γιος σου, μπορεί να είναι ο κολλητός σου. Αν και νομίζω ότι για πολλούς έχει να κάνει με κάποια επαφή στην οποία υπάρχει κάποιο τύπου κακοποίηση. Εντάξει, κάποιου τύπου συναισθηματική, ψυχική, διανοητική, βία, δεν ξέρω τι και πώς, αλλά σίγουρα βλέπω ότι ενώ κάποιος προσπαθεί να κάνει με ψηλά το κεφάλι έναν δρόμο, κάποιος άλλος του βάζει τρικλοποδιές. Εμένα μου λέει συνέχεια οι φίλοι γίνονται εχθροί και όχι επειδή σε μισούν, αντίθετα η παγίδα εδώ είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν σου παρουσιάζονται σαν εχθροί στην πραγματικότητα. Και νομίζω ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό έχεις παρατηρήσει μια περίεργη συμπεριφορά, μια αντιδραστικότητα, μια συνεννοησία το λιγότερο. Αν και εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχει έστω και λεκτική βία. Βλέπω βιαιότητα. Βλέπω εχθροπραξίες, βλέπω άσχημα λόγια, άσχημες κουβέντες, αντιμαχίες, αντιλογίες, τσακωμούς άσχημους. Βλέπω εσένα να προσπαθείς να βάλεις όρια ή κάποιο άλλο άτομο να βάζει όρια, αν είναι η δική σου συμπεριφορά, είναι η κακή συμπεριφορά. Βλέπω όμως ότι επειδή δεν θέλεις να ταράξεις εσύ τα νερά, επειδή δεν θέλεις να νιώσει αυτό το άτομο τις ενοχές που συνοδεύουν την άσχημή του συμπεριφορά, τελικά βλέπω και πάλι εσένα κάπως να μένεις αμέτωχη ή αμέτωχος, μετέωρη και μετέωρος, να ανοίγεις την αγκαλιά σου πάλι σε αυτό το άτομο. Ξαναλέω, αυτό το άτομο είναι ένα άτομο που νοιάζεσαι για κάποιους, παιδιά. Μπορεί να είναι ο γιος σου ο ίδιος, η κόρη σου ίδια, κάποιο άτομο όμως που ενώ εσύ θέλεις να φροντίσεις, ενώ εσύ θέλεις να το προστατεύσεις, πώς να το πω, αυτό που θες να δώσεις αυτό το άτομο, το δίνεις με κόστος τη δική σου σταθερότητα, τη δική σου ψυχική υγεία, τη δική σου ακεραιότητα γενικότερα. Κάτι κάποιος εδώ δεν σου συμπεριφέρεται καθόλου ωραία, δηλαδή δεν είναι θέμα του τύπου, είναι αντικειμενικά δεν σου συμπεριφέρεται ωραία, όχι υποκειμενικά, δεν θα το παίρνει ο καθένας διαφορετικά. Εδώ υπάρχει άσχημη συμπεριφορά, παιδί μου. Λοιπόν, οπότε εγώ βλέπω να υπάρχουν λίγο κάποιες τριβές με το συγκεκριμένο άτομο. Βλέπω εσύ να προσπαθείς να υπερασπιστείς και να υποστηρίξεις τον εαυτό σου. Βλέπω όμως ότι τελικά παίζεις το ρόλο του προστάτη απέναντι σε αυτό το άτομο που δεν είναι τόσο προστάτης απέναντι σου, του συμπαραστέκεσαι, προσπαθείς να κάνεις χώρο στην καρδιά σου, στη ζωή σου, για αυτόν τον άνθρωπο. Γι' αυτό σου είπα πριν ότι εδώ πέρα οι φίλοι είναι οι εχθροί, είναι εμφύλιος ο πόλεμος. Και για κάποιους μπορεί να γίνεται και αποκλειστικά μέσα, αλλά δεν νομίζω. Θεωρώ ξεκάθαρα ότι υπάρχει τουλάχιστον άλλο ένα άτομο εδώ, το οποίο ίσως γύρω του να έχει και άλλα 2-3 άτομα με τα οποία τα έχει κάνει τα τσιμιτσικότσι, μπορεί να σπέρνει φήμες για σένα, μπορεί να τα λέει διαφορετικά τα πράγματα από όσο είναι. Μπορεί άλλη συμπεριφορά να δείχνει σε άλλους ανθρώπους και άλλη συμπεριφορά να έχεις εσύ. Και σου λέω, γενικά γίνονται με δικό σου κόστος όλα αυτά τα πραγματάκια. Τώρα δημιουργεί προβλήματα, θα σου έλεγα περισσότερο στο μυαλό σου, στη γνωστική σου ικανότητα. Στην πορεία βλέπω σιγά σιγά θα αρχίσεις να απογοητεύεσαι ακόμα περισσότερο. Δεν ξέρω αν αυτό το πράγμα είναι ικανό να φτιάξει, αλλά βλέπω ότι βρίσκεσαι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα σε μια στάθεια η οποία σου λέω, έχει ρίζα σε όλα τα θετικά σου χαρακτηριστικά. Στο ότι έχεις αγάπη μέσα σου, στο ότι είσαι ένας άνθρωπος με κατανόηση, στο ότι είσαι ένας άνθρωπος που πραγματικά θέλει να προστατεύσει τους άλλους, ενδεχομένως και από τον ίδιο του τον εαυτό.
Για παράδειγμα, αν και είναι ένα παράδειγμα που μακάρι να μην έχει κανένα στη ζωή του, αν και υπάρχουν αυτά, μπορεί εδώ πέρα να μου δείχνει έναν άνθρωπο, μια γυναίκα η οποία έχει ένα παιδί με εξαρτήσεις. Κατάλαβες? Σοβαρές εξαρτήσεις ή με πολύ πολύ κακή και βίαιη συμπεριφορά. Παιδί της όμως είναι και πάλι. Μπορεί να μπαίνει και να βγαίνει στη ζωή της και να της τα κάνει ανάστα ο Κύριος. Μπορεί να την κλέβει, μπορεί να τον μαζεύει, να την μαζεύει από εδώ και από εκεί. Μπορεί να της έχει δημιουργήσει τόσο πολλά προβλήματα. Αλλά και πάλι εδώ πέρα βλέπουμε αγκαλιά τον έχει. Αν έχετε αυτή την ιστορία με μία λογική, με κόστος δικό της. Οκ. Okay. Λοιπόν, τώρα, τι να σου πω, περίεργη ιστορία. Για πολλούς είναι μία σχέση με κάποιο άτομο στο οποίο εσύ δείχνεις αγάπη αλλά και συμπαράσταση και συνεργατικότητα, αλλά το συγκεκριμένο άτομο φαίνεται ότι κάπως όλο προβλήματα δημιουργεί. Εσύ αράζεις εκεί να δεις τι θα βγει, αλλά σου λέω, όλο, εγώ βλέπω απογοήτευση. Εντάξει, λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα μερικά ζωδιάκια. Έχουμε λέοντες, τόση ώρα δεν με ακούς να μιλάω, είναι επειδή έχω κολλήσει σε μία λέξη η οποία δεν μου έρχεται. Τέλος πάντων, έχουμε λέοντες, φεύγω από εκεί, καρκίνους. Εγώ καιρούς, δηλαδή σε εχθρικό έδαφος να πούμε, και παίρνεις τα αγκαλιά τον εχθρό, τους εχθρούς. Ζυγός, ιχθύς, εγώ καιρούς ξανά. Λέοντες. Α, δεν είμαστε καλά σήμερα, το ζάρι δεν τα πάμε καλά. Καρκίνι, υδροχόη και έφυγε, η κρύη είναι τέλος. Πάμε να δούμε και μερικά γραμματάκια για σένα. Έχω την αίσθηση, ναι καλά το κατάλαβα, έφυγε και ένα πάνω στο δαχτυλό μου. Πολλά σου βγαλα, βρε. Και έχουμε και λέμε, έψιλον, γάμα, ξύ, θήτα, λάμδα, κάπα, νι, χι, σίγμα, ύψιλον, ρο, βήτα και αυτά. Τα υπόλοιπα είναι διπλά, μπορείς να δεις και στα αγγλικά ποια είναι τα γραμματάκια που έχουν κάτσει εδώ πέρα. Λοιπόν, παρθενάκι, έτσι τα είδα τα πράγματα εδώ πέρα. Οπότε, η λέξη δεν μου ήρθε ποτέ, οπότε σε φιλώ γλυκά. Κάνε like, subscribe, comment και share. Δες τι θα κάνεις με αυτή την ιστορία, γιατί σε μια αστάθεια σε αφήνει μονίμως, σε ένα τίποτα. Σε ένα πόλεμο στον οποίο δεν κερδίζει κανείς. Αυτό, δεν κερδίζει κανείς. Ούτε εσύ, ούτε κανένα άλλο άτομο εδώ. Όλοι χαμένοι είναι. Λοιπόν, μην ξεχάσεις να δεις και ζώδιο και οροσκόπο και σελήνη, γιατί από τους άλλους σου πλανήτες μπορεί τα πράγματα να είναι πολύ πιο αισιόδοξα και να σου δώσουν πολύ μεγαλύτερη ικανότητα να διαχειριστείς και το συγκεκριμένο φαινόμενο, γιατί όπως σου είπα, αυτοκράτηρα σε έχει βγάλει. Τα πλεονεκτήματά σου είναι τα μειονεκτήματά σου. Το θέμα είναι πώς τα χρησιμοποιείς, δηλαδή είναι θέμα εργαλείου σε αυτή τη στιγμή. Ένα μαχαίρι μπορώ να το έχω για να φιλετάρω το ψάρι, αλλά μπορώ να το έχω για να κάνω χαρακτήρι, κατάλαβες, θέλω να σου πω. Πώς χρησιμοποιούμε το κάθε τι είναι αυτή τη στιγμή. Δεν είσαι θύμα των πραγμάτων. Τέλος πάντων, άστο, γιατί είναι και σημαντικό και για τον καθένα είναι για κάτι διαφορετικό. Μην ξύνουμε πληγές. Φιλάκια πάρα πολλά, τα λέμε πολύ σύντομα. Bye! Γεια σου ζυγέ και καλώς ήρθες στις ερωτικογκομενικο-συναισθηματικές σου προβλέψεις για την περίοδο 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου, και από ό,τι φαίνεται εδώ πέρα, ειδικότερα για τον Οκτώβρη, τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ θετικά, πάρα πολύ ευβίωνο γενικότερα το ρίξιμο. Και αν μπορώ να στο συνοψίσω όλο αυτό που βλέπω σε μια πολύ ωραία και θετική και αισιόδοξη φράση, αυτή είναι ότι θα αποκτήσεις, θα λάβεις, θα ξαναέχεις αυτό που σου λείπει. Εντάξει. Λοιπόν, βλέπω εδώ ότι ολοκληρώνεται ένα puzzle μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για σένα. Βεβαίως, οι κάρτες σου, ακριβώς επειδή δείχνουν πολύ γιορτινή ατμόσφαιρα, βλέπω ότι κάτι θα το γιορτάσεις, κάτι θα το χαρείς, κάτι πραγματικά θα σε κάνει να νιώσεις αυτή την ολοκλήρωση για την οποία σου μιλάω. Τι πήγαινα να πω? Τι πήγαινα κάτι, τι πήγαινα καν να πω?
Α, ναι, είπα ότι. Α, ναι, οι κάρτες σου μου θύμισαν ότι είναι και τα γενέθλιά σου που να είναι. Εντάξει. Δεν αποκλείω εδώ πέρα να μου δείχνει και αυτό σαν λόγο να υπάρξει άλλη μία χαρά για σένα. Όμως, γενικότερα έχω και άλλα πράγματα τα οποία δείχνουν οι κάρτες ότι είναι πάρα πάρα πολύ πιθανό να συμβούν. Όπως σου είπα και πριν, κάτι που σου έλειπε, κάτι που σου λείπει, κάτι στο οποίο νιώθεις εσύ το λιγότερο μια έλλειψη, ακόμα και αν δεν έχει να κάνει με κάποιον εξωγενή παράγοντα, ακόμα και αν έχει να κάνει με το μέσα σου. Ότι έχω την έλλειψη γιατί έχω χάσει τον εαυτό μου, νιώθω μια έλλειψη γιατί βιώνω μια θλίψη λόγω ενός χωρισμού, νιώθω μια έλλειψη γιατί είμαι απογοητευμένη ή απογοητευμένος από την επαφή που έχω με το άτομο με το οποίο αλληλεπιδρώ. Νιώθω μια έλλειψη γιατί έχει φύγει το παιδί μου 5 χρόνια και σπουδάζει και εμένα μου λείπει. Γενικότερα μου δείχνει διάφορους λόγους για τους οποίους ήδη δηλαδή εγώ σε πετυχαίνω, ότι ήδη βιώνεις αυτή την ψιλοαπογοήτευση ότι κάτι δεν είναι έτσι όπως θα το ήθελες ενδεχομένως, ότι κάτι είναι μακριά από σένα, ότι κάτι σου λείπει, συνεχίζει να μου το λέει έτσι. Και για πολλούς μου δείχνει ότι είναι ένας άνθρωπος. Ο άνθρωπος αυτός δεν είναι απαραίτητο να είναι μόνο γκομενικό. Βεβαίως, για πολλούς είναι. Μπορεί να είναι ο αδερφός σου που λείπει χρόνια στο εξωτερικό. Μπορεί να είναι ένας παλιός φίλος, μια παλιά φίλη, αν και πιο πολύ αρσενικό μου βγάζει εδώ. Που έχεις πολλά χρόνια να δεις. Βλέπω ότι κάπως αυτό το άτομο θα εμφανιστεί. Μπορεί να είναι ακόμα και το αγόρι σου, ο πρώην σου, η πρώην σου που κάπως απογοητεύσετε ο ένας τον άλλον το προηγούμενο χρονικό διάστημα με κάποιον τρόπο που ίσως να μην κατέστρεψε εντελώς την επαφή αλλά σίγουρα σας στεναχώρησε και τους δύο. Βλέπω ότι θα έχουμε μια πολύ πολύ θετική εξέλιξη. Βλέπω ότι γυρίζει τούμπα το μπιφτέκι. Δηλαδή, λείπει ο γιος σου 5 χρόνια για σπουδές. Γυρίζει πίσω το παιδί για κάποιον λόγο τώρα τον Οκτώβριο. Ολοκληρώνει τη θητεία του αν ήταν στρατιωτικός για παράδειγμα. Οκ. Ήσασταν σε μια περίεργη περίοδο με το αγόρι σου. Σταματάει όλο αυτό. Σου ζητάει να γνωρίσεις τους γονείς του. Σου κάνει πρόταση γάμου. Τα ξαναβρίσκεται. Δεν ξέρω εγώ τι. Βλέπω ότι αυτό που θα συμβεί για σένα, μάλλον θα το γιορτάσεις, για τους περισσότερους θα το γιορτάσετε με περισσότερα άτομα ή όταν γιορτάζετε κάτι με κάποια άτομα, η στιγμή αυτή θα γίνει αφορμή για ακόμα καλύτερα νέα. Δηλαδή, έστω ότι κάνεις εσύ ένα πάρτι για τα γενέθλιά σου, μπορείς το ίδιο πάρτι, το αγόρι σου κάνει πρόταση γάμου. Βλέπω γενικότερα ότι πριν υπήρχε μια θλίψη και γυρνάει τούμπα το μπιφτέκι και η θλίψη γίνεται χαρά. Αυτό μου δείχνει. Τώρα γιατί και πώς, για τον καθένα θα είναι τελείως διαφορετικό. Για κάποιον μπορεί να είναι προσπαθώ με το αγόρι μου να μείνω έγκυος εδώ και 5 μήνες, εδώ και 10 μήνες, εδώ και 2 χρόνια, εδώ και 5 χρόνια. Δεν μπορώ, έχω απογοητευτεί, έχω αποφασίσει σιγά σιγά ότι δεν θα περιμένω να κάνω οικογένεια και παιδί και τσουπ, να την και η εγκυμοσύνη ξαφνικά. Κατάλαβες θέλω να σου πω. Επιστροφές, εγκυμοσύνες, θετικά νέα, ακόμα και για πράγματα που έχουν να κάνουν με οικονομικά, με θέματα υγείας. Μπορεί να μάθεις την εγκυμοσύνη της κόρης σου ή τώρα να έρχεται ένα νέο μέλος στην οικογένεια, γιατί μου βγάζει και πάρα πολύ την έννοια υποδοχή, θα υποδεχτείς θετικά νέα, δεν θα κινηθείς εσύ προς αυτά. Βλέπω ότι κάποιον θα δείτε που θα σας κάνει πάρα πάρα πολύ χαρούμενους και θα νιώσετε αυτό ότι μπαίνετε σε έναν άλλο κύκλο ζωής, μπαίνετε σε μια άλλη κατάσταση, σε μια άλλη περίοδο. Αντικαθίσταται δηλαδή αυτή η θλίψη, αυτή η απεσιοδοξία από χαρά. Ακόμα και αν για κάποιους υπήρχε η αίσθηση ότι εγώ δεν έχω ανθρώπους γύρω μου και είμαι μόνο μου και είμαι μόνος μου, βλέπω ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα σας περιτριγυρίσουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι είναι το δίκτυο προστασίας σας. Πάρα πολύ βγάζει την έννοια της οικογένειας, ότι όλο αυτό συμβαίνει στο πρώτο σου περιβάλλον, στο περιβάλλον της οικογένειας και των πολύ πολύ στενών φίλων. Φυσικά και τις σχέσεις σου, έτσι.
Δεν το βγάζω απ' έξω αυτό. Αυτό το Four of Wands, όλο αυτό είναι, όλο αυτό είναι γιορτή, όλο αυτό είναι χαρά, όλο αυτό είναι γάμος. Δηλαδή έχεις βγάλει 10 πεντάκτηνο, 10 κούπα και 4 τον ράβδο. Δηλαδή αυτό είναι γάμος. Για πάρα πολλούς. Ή γενικότερα ένα ευτυχές, πολύ ευτυχές event για τη ζωή ενός ανθρώπου. Δεν είναι κάτι που γίνεται δηλαδή συχνά αυτό που θα συμβεί εδώ. Βλέπω ότι κάποιος από το παρελθόν, ίσως να, όχι πολύ παρελθόν απαραίτητα, ίσως να εμφανιστεί και να θέλει άλλη μια ευκαιρία μαζί σου, να θέλει μια συμφιλίωση. Πραγματικά εδώ πέρα υπάρχει η λογική της επιστροφής και ακόμα και της επιστροφής μιας καλής ψυχολογίας για εσένα. Μπορεί και αυτό να βιώσεις. Είναι το λιγότερο που μπορώ να σου πω, που βεβαίως ψυχολογία είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά θέλω να σου εξηγήσω ότι θεωρώ ότι σε πρακτικό επίπεδο θα αποδειχθούν δηλαδή αυτές οι θετικές καταστάσεις, θα τις δεις με τα μάτια σου. Κάτι μου λέγε να σου πω και το ξέχασα. Α ναι, όλα αυτά μου δείχνει ότι θα γίνουν τον Οκτώβρη. Οπότε ίσως μέσα στο Σεπτέμβρη να μου είσαι ακόμα λίγο στην ενέργεια της ψιλοχασούρας του ότι κάτι μου λείπει. Αλλά στο λέω και στο υπογράφω, σε λίγο καιρό δεν θα σου λείπει τίποτα. Και όχι απαραίτητα επειδή θα τα έχεις όλα, να ξέρεις, αλλά επειδή, δεν ξέρω, βλέπω πληρότητα, βλέπω αυθονία, βλέπω ότι ξαφνικά με κάποιον τρόπο δεν θα σου λείπει τίποτα. Όχι επειδή θα τα έχεις όλα, ξαναλέω, απαραίτητα. Αλλά θα έχεις ένα σημαντικό κομμάτι. Και είναι το κομμάτι που ολοκληρώνει το puzzle. Αυτό είναι όλο. Πάρα πολύ χαρούμενη η ενέργειά σου, όμως δεν μου δίνει και πάρα πολλά να σου πω. Πάμε να δούμε λίγο και τα ζώδια. Μέχρι στιγμής δεν θέλω να σου πω κάποιο ζώδιο, δεν νιώθω κάτι πάρα πολύ δυνατά. Πάμε να δούμε. Λέοντες. Λέοντες. Σκορπιοί. Εγώκεροι. Καρκίνι. Καρκίνι. Εγώκεροι. Α, καρκίνι. Λοιπόν, σήμερα το ζώδιό μου κάτι έχει πάθει. Το ζώδιό μου, λέω, το ζάρι μου. Συγγνώμη, ηχθείς. Λέοντες. Και το ζάρι μου κι εγώ παίζει τίποτα πλανητικά. Καρκίνι. Εντάξει. Εγώ και τα ίδια και τα ίδια μου βγάζει. Σταματάω. Σταματάω εδώ και ξεκινάω να δω και μερικά γραμματάκια για εσένα. Πού μπορεί να παίξουν ρόλο στη συγκεκριμένη ιστορία. Έχει παίξει και έχει πέσει κάτω ήδη ένα σίγμα. Πάμε να δούμε τι έχει εδώ. Έχουμε ωμέγα, ταφ, δέλτα, ύψιλον, πι, ρο, λάμδα, χι, σίγμα όπως σου είπα και όμικρον. Άμα θες μπορείς να δεις και τα αγγλικά τους. Λοιπόν, ζυγουλίνη μου, μη μου απογοητεύεσαι, μη μου απελπίζεσαι. Όσο γίνεται μη μου πολύ στενοχωριέσαι. Εγώ βλέπω πάρα πολύ σύντομα, σου ξαναλέω, ότι θα νιώθεις ασφαλής, χαρούμενη, χαρούμενος. Θα έχεις πράγματα να γιορτάσεις και να ανακοινώσεις σε ανθρώπους γύρω σου. Ενδεχομένως να προσκαλέσεις ανθρώπους για να μοιραστείς μαζί τους τη χαρά σου σε όλα τα επίπεδα. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Φιλάκια πάρα πολλά, τα λέμε πάρα πολύ σύντομα. Bye. Α, μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe, comment και share. Και δες και ζώδιο και οροσκόπαλα και σελήνη. Bye. Γεια σου σκορπιδάκι μου και καλώς ήρθες σε ερωτικογομενικό συναισθηματικές σου προβλέψεις για την περίοδο 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί πολλά σκορπιδάκια εδώ μου δείχνετε ότι περνάτε πάρα πολύ καλά μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα, είτε είστε μόνοι σας και μόνες σας, είτε είστε με παρέα, σας βλέπω σε μια πιο ήρεμη θα σου έλεγα περίοδο, πιο αισιόδοξη, πιο βατή. Πάντα βέβαια έχουμε δουλειές, αλλά δεν νομίζω ότι είσαι σε μια περίοδο που έχεις πολύ μεγάλες ανησυχίες, θέλω να σου πω. Αν όχι τώρα, σίγουρα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα φαίνεται ότι θα έχεις πιο πολύ χρόνο έτσι να αφιερώσεις στον εαυτό σου, στην αυτοαγάπη, στην αγάπη προς άλλους ανθρώπους και γενικότερα φαίνεται ότι υπάρχει φως στη ζωή σου, έχεις βγάλει τον ήλιο. Έχεις βγάλει την Queen of Cups, οπότε και τα συναισθήματά σου μου φαίνεται ότι είναι αρκετά
θετικά, αρκετά λογικά, δεν είναι βεβαρημένα. Δεν θεωρώ δηλαδή ότι είσαι σε μια περίοδο που κουβαλάς ενοχές ή που μετανιώνεις για κάτι ή που νιώθεις ότι κάπου κάποτε έκανες κάποιο λάθος. Είτε μόνοι λοιπόν, είτε μόνες, είτε με παρέα, είτε χωρίς, βλέπω ότι είστε σε μία απαλλαγμένη, σε καρμικό επίπεδο, περίοδο. Εντάξει, δεν νιώθω ότι από Σκορπιό τουλάχιστον μεριά σε χτυπάει το σύμπαν. Από εκεί και πέρα καλό θα είναι να τσεκάρεις ζώδιο, ροσκόπο αλλά και σελήνη. Τι όμως χτυπάει εδώ, χτυπάει πάλι αυτός ο King of Wands, ο αγριόγυπας. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, Σκορπιοί, μέχρι τώρα έχω κάνει... Πόσο ζώδια είστε μέχρι τώρα? 8, 7, 7. Λοιπόν, έχει βγει σε πάρα πολλά ο King of Wands. Πράγμα που μου δίνει να καταλάβω ότι μάλλον θα αρχίσουν τα πράγματα να γίνονται πιο ενδιαφέροντα. Βλέπω ότι μάλλον θα αρχίσει... Η αρσενική περισσότερο μεριά μου έχει δείξει εδώ, ή ακόμα και η αρσενική μεριά μέσα μας, να γίνεται πολύ πιο διεκδικητική. Εντάξει, νιώθω ότι θα εκδηλωθούν αρκετοί άνθρωποι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και θα δηλώσουν και θα εκδηλώσουν ενδιαφέρον για τους άλλους ανθρώπους. Βλέπω δηλαδή ότι σιγά σιγά ίσως να αρχίσουν να ανάβουν τα αίματα. Θα αρχίσει και σε λίγο να κάνει και κρύο, οπότε καιρός για δύο. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει έτσι μια πιο μεγάλη αποφασιστικότητα, περισσότερος ενθουσιασμός, έτσι ένα πάθος που τίνει να έρθει στη ζωή μας και από ό,τι φαίνεται θα χτυπήσει και τη δική σου την πόρτα. Φαίνεται ότι υπάρχει εδώ πέρα μια επικοινωνία για κάποιους, μια νέα γνωριμία για κάποιους άλλους, η οποία ανάβει τα αίματα, δηλαδή αυτό το άτομο εδώ πέρα δεν σε αφήνει αδιάφορο ή αδιάφορο. Για κάποιους από εσάς που ίσως να γνωρίζετε αυτό το άτομο από πιο πριν, ίσως να μας δείχνει κιόλας ότι είστε λίγο επιφυλακτικοί και επιφυλακτικές βάσει λογικής απέναντι σε αυτό το άτομο, αλλά βάσει έλξης όχι και τόσο πολύ, για να είμαστε ειλικρινείς. Βλέπω ότι αυτό το άτομο το πιο πιθανό είναι να έρθει προς Οκτώβρη μεριά. Βεβαίως για κάποιους η αλήθεια είναι ότι ενδέχεται ήδη να υπάρχει αυτή η επαφή, η οποία απλά μας δείχνει εδώ πέρα ότι κάπως αναθερμαίνεται, έρχεται περισσότερο πάθος ξανά, γίνεται ακόμα πιο ερωτική, ίσως πιο πριν να μας τη δείχνει λίγο πιο συναισθηματική. Και για κάποιους άλλους μπορεί να μας δείχνει ότι ίσως να υπάρχει ήδη ένα άτομο στη ζωή σας και αυτό να είναι ένα άλλο άτομο. Να τα λέμε και αυτά. Okay. Οπότε βλέπουμε αυτές τις τρεις κατηγορίες ανθρώπων. Πρώτον, άνθρωποι που δεν έχουν κάποιον άνθρωπο στη ζωή τους και περνάνε μια χαρά με την παρτάρα τους και τέλεια, και από ό,τι φαίνεται έχετε ένα κάποιο ενδιαφέρον. Άλλοι άνθρωποι που βρίσκονται ήδη με ένα άτομο και η επαφή αυτή δείχνει και άλλου τύπου πλευρές και χρώματα. Και η τρίτη κατηγορία που ήδη υπάρχουν σε μια επαφή. Ό,τι τύπου επαφή και να είναι αυτή, ακόμα και αν δεν είναι, ας πούμε, επισημοποιημένη. Και ξαφνικά υπάρχει κι άλλο ένα ερωτικό ενδιαφέρον. Γιατί εδώ πέρα εγώ το βλέπω το πέσιμο, είναι καραμπάμ, είναι επί τούτου. Δεν είναι από αυτά που παρεξηγούμε και παρερμηνεύουμε. Είναι το θέλω να πάμε για ένα καφέ. Είναι το να έρθω από το σπίτι σου να δούμε μια ταινία. Δεν παρεξηγείς τέτοια πράγματα, να πούμε. Okay. Γενικά νομίζω ότι θα κινηθεί λίγο το πράγμα στα ερωτικά σας, λίγο ή πολύ, σε όλους, για όλους τους Σκορπιούς. Δεν θα υπάρχει αδιαφορία και στασιμότητα στα ερωτικά σας. Το λιγότερο που μπορώ να σου πω είναι ότι κάποιο άτομο θα σου τραβήξει έστω εσένα το ενδιαφέρον. Θα πεις «Παπαναγία μου, τι κούκλες εσύ, τι παιδί είσαι». Μας κολλάζεις. Τίνος είσαι εσύ. Αλλά σου εξηγώ ότι θεωρώ ότι κάποιος εκεί έξω θα το πει αυτό για σένα, το τίνος είσαι εσύ. Λοιπόν, για να ξεκαθαρίζουμε τα πράγματα, εδώ πέρα δεν βλέπω απαραίτητα ότι αυτή η ενέργεια είναι και πάρα πολύ φερέγγια. Δεν μου δείχνει κάτι προς το παρόν, μου δείχνει μια σπίθα η οποία μπορεί να γίνει πυρκαγιά. Δεν ξέρω όμως αν μπορεί να γίνει κάτι άλλο. Σίγουρα βλέπω αισθησιασμό, βλέπω ερωτισμό, βλέπω ότι θα έχεις κάποιον λόγο να
φροντίζεις ακόμα περισσότερο τον εαυτό σου και τον εξωτερική σου εμφάνιση. Θεωρώ ότι για τους περισσότερους εδώ πέρα βλέπω και μια πρόσκληση από το συγκεκριμένο άτομο και όχι μόνο μια επικοινωνία. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτός εδώ πέρα θα διεκδικήσει αυτό. Okay. Οπότε θα περάσει πάρα πάρα πολύ ωραία. Το ότι μου είχε βγάλει εκεί μέσα στη μέση το Justice, ενώ με κάνει να χαίρομαι από τη μία, με προβληματίζει και από την άλλη. Γιατί είναι αυτό που σου είπα πριν, ότι κάπου νιώθω ότι έχεις πάρει μια απαλλαγή αυτή τη στιγμή από πιο βεβαρημένες, ας πούμε, ενέργειες. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάποια καρμική κατάσταση την οποία διαχειρίζεσαι, κατά τη δική μου άποψη. Όμως, για να μου το έχει βγάλει έτσι όπως μου το έχει βγάλει, ανησυχώ λίγο. Μήπως εδώ πέρα μας δείχνει την εισαγωγή σου σε ένα καρμικό κύκλο με το συγκεκριμένο άτομο, είτε είναι μικρότερος καρμικός κύκλος είτε μεγαλύτερος. Ενδέχεται να το ξέρεις αυτό. Ενδέχεται να πηγαίνεις λίγο τυφλά, ντουγρού, σε κάτι που ναι μεν έχει πάθος, έχει ενθουσιασμό, αλλά μπορεί να είναι και επικίνδυνο, διότι το πάθος και το λάθος απέχουν μόνο ένα γράμμα. Καιρό έχω να το πω αυτό, χρόνια είχα να σας το πω, ενώ μου αρέσει τόσο πολύ. Λοιπόν, οπότε, όμορφα είναι τα πράγματα εδώ, θετική ατμόσφαιρα, όμορφα πράγματα θα γίνονται, έχεις εύνοια στα ερωτικο-κομμενικο συναισθηματικά σου, χωρίς όμως να σου, αυτό θέλω να σου εξηγήσω, ότι δεν μπορώ να σου εγγύηθω ότι το γεγονός ότι υπάρχει μια ωραία, θετική, χαρούμενη αρχή εδώ, σημαίνει ότι και το πράγμα θα πάει ομαλά και όμορφα και στρωτά. Γιατί πολλά πράγματα δεν τα ξέρεις για αυτόν τον άνθρωπο, παρά μόνο ότι υπάρχει έλξη, αυτό ξέρεις. Τίποτα άλλο. Εντάξει. Αυτό. Ακόμα κι αν είναι ο άνθρωπος με τον οποίο ασχολείσαι τον τελευταίο καιρό, ακόμα κι αν είναι η σχέση σου, κάπως όλη αυτή η μαυρίλα που βλέπω εδώ είναι σαν να μου λέει ότι υπάρχουν πολλά κρυμμένα στα σκοτάδια. Βεβαίως εσύ βλέπεις εκεί που έχει φωτίσει το πυροτέχνημα, αλλά μόλις βγεις το πυροτέχνημα τι θα αποκαλυφθεί. Σκοτάδι πολύ εδώ γύρω του, εγώ δεν ξέρω τι είναι αυτό στη ρόλο βαράει, δεν μπορώ να σου πω. Λοιπόν, πάμε να δούμε και μερικά ζωδιάκια και μπορώ να σου πω σίγουρα ότι έχουμε τα ζώδια της φωτιάς εννοώντας λέοντες, τοξότες και υδροχώους. Όχι, υδροχώ είναι αέρας, ποιος είναι, περίμενε, θα το βρω. Εσύ το ξέρεις ήδη, εγώ δεν, εμένα δεν μου έρχεται. Κρυός, λοιπόν, κρυός, λέον και τοξότης, με έμφαση στο λέοντα. Τι άλλο, για να δούμε, υδροχώοι, ταύροι, κρυοί, εγώκεροι. Αυτά είναι τα ζώδια που μπορούν να παίξουν ρόλο σε αυτή την ιστορία, το ζώδιο του συγκεκριμένου ατόμου ενδεχομένως, εγώκεροι ξανά, τοξότες, ηχθείς, καρκίνη, μόνο λέοντα δεν έχει βγάλει που είπα ότι έχω και έμφαση. Τέλος πάντων, καρκίνη και τσουκ, όπα, έφυγε, εξαφανίστηκε, κρύη είναι αυτό. Κρύη, άντε θα σου στείλω άλλο ένα, θα σου το, γιατί θέλω τους λέοντες, καταλαβαίνεις, δεν ήθελε, σκορπί, σαν και σένα. Λοιπόν, θέλω, το ξέχασα, παραλίγο να το ξεχάσω, θέλω να σου βγάλω και τα γραμματάκια σου. Πώς μπορεί να το λένε αυτό το άτομο, λοιπόν. Και είπαμε, για κάποιους μπορεί να μπείτε και σε κάποιο δίλημα, έτσι. Να έχουμε εδώ πέρα τον παλιό που είναι αλλιώ, ο παλιό που είναι αλλιώ και ο νέος που είναι ωραίος. Κατάλαβες. Ποιος ξέρει. Μπορείς να έχεις μια σχέση τόσα χρόνια, να αγαπιέστε με αυτόν τον άνθρωπο, να έχετε βρει τις αρμονίες σας και τις ισορροπίες σας και ξαφνικά σου βγαίνει το μάτι να πούμε με αυτόν εδώ. Και λες, Παναγία μου, τίνος, είσαι εσύ. Εντάξει, λοιπόν. Έχουμε και λέμε μη σίγμα ρο πι γάμα πολλά μη γιώτα ύψιλον νι όπως λέμε Νίκος χι ξι και λάμδα. Εντάξει, και έχεις βγάλει και αυτό το ι. Γενικότερα μπορείς να δεις εδώ πέρα και τα αγγλικά αν έχεις μπλέξει με κανέναν άνθρωπο που είναι από άλλη εθνικότητα, κανέναν James, κανέναν William και τέτοια. Λοιπόν, μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe, comment και share.
Επίσης δες ζώδιο οροσκόπο αλλά και σελήνη με έμφαση στο ζώδιο. Δεν ξέρω γιατί έχεις έρθει στο Σκορπιό, δεν ξέρω αν είναι το ζώδιό σου, αλλά κάπως δώσε έμφαση στο ζώδιό σου. Εντάξει, φιλάκια πάρα πολλά, τα λέμε σύντομα. Bye! Γεια σου το ξωτάκι μου και καλώς ήρθες σε ερωτικογκομενικό συναισθηματικές σου προβλέψεις για την περίοδο 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου. Λοιπόν, κοίτα να δεις, τα πράγματα εδώ πέρα δεν είναι και πάρα πολύ ερωτικά για να σου είμαι ειλικρινής, ούτε πολύ γουτσου γουτσου, όχι ότι συμβαίνει κάτι κακό σε καμία απολύτως περίπτωση, απλά σε πετυχαίνω σε μια περίοδο που κυριαρχεί, ας πούμε θα σου έλεγα, η λογική, αλλά και το ένστικτο, ενδεχομένως και το επαγγελματικό σου δαιμόνιο. Γενικότερα βλέπω ότι τα πράγματα γίνονται πολύ πιο στρατηγικά, θα σου έλεγα, υπάρχει μια μεθοδολογία, υπάρχει ένα πλάνο. Σε βλέπω να ψάχνεις, να κοιτάς, να στοχάζεσαι, να αναρωτιέσαι ποιος είναι ο καλύτερος τρόπος να κινηθείς σε σχέση με τα πιο πρακτικά σου θέματα. Φυσικά για πολλούς από εσάς ίσως να υπάρχει και μία σχέση και ίσως τα πρακτικά θέματα με τα οποία ασχολείσαι να έχουν να κάνουν με τη σχέση σου, όπως ας πούμε μπορεί να συγκατοικείτε, να κοιτάς πώς μπορείς να συνεργαστείς αρμονικά, να είσαι ανταποδοτική ή ανταποδοτικός μέσα σε αυτή την επαφή, ή μπορεί να φροντίζετε στο μεταξύ σας να κάνετε μια δουλειά, να οργανώσετε το γάμο σας, να οργανώσετε ένα πάρτι, δεν ξέρω τι ακριβώς, να κάνετε μια ανακαίνιση. Δεν αποκλείω λοιπόν ότι αυτά τα καθήκοντα τα οποία διεκπεραιώνεις να έχουν να κάνουν με τις πιο συναισθηματικές σου σχέσεις, αλλά μου βγάζει ότι είσαι σε μια περίοδο εκτέλεσης των πραγμάτων. Βλέπω πάρα πολλές επικοινωνίες, θεωρώ ότι γίνονται επικοινωνίες και με ειδικούς, θα σου έλεγα. Δηλαδή δεν είναι... Εντάξει, δεν νομίζω ότι θα είναι για όλους αυτό, αλλά δεν μου δείχνει ότι είναι μόνο οι συνεργάτες σου εδώ πέρα και οι άνθρωποι της οικογένειάς σου, οι φίλοι σου και πάει λέγοντας. Θεωρώ ότι ζητάς κάποια που σας ζητήσετε την συμβουλή ενός ειδικού, ενός ανθρώπου που μπορεί να σας δώσει μια πιο εσωτερική οπτική, πιο ξεκάθαρη οπτική για τα πράγματα, όπως ας πούμε θα μπορούσε να είναι εδώ πέρα ένας πολιτικός μηχανικός, θα μπορούσε να είναι ένας λογιστής, θα μπορούσε να είναι ένας εργολάβος, θα μπορούσε να είναι ένας διακοσμητής, θα μπορούσε να είναι χίλια δυο πράγματα, θα μπορούσε ακόμα και να είναι ένας σύμβουλος γάμου και να μας δείχνει ότι αυτή είναι η διεκπαιρεωτική οπτική, ας πούμε, στην επαφή σου και στη σχέση σου. Κάποιοι μου λέει εδώ πέρα προετοιμάζεστε να υποδεχτείτε ένα μωράκι. Μιλάτε με έναν γιατρό. Πηγαίνετε εκεί στο πρενατάλ. Υπάρχει το πτήνο, τι είναι το πρενατάλ. Κάτι τώρα μου έκανε παιδικό τέλος πάντων αυτό. Ψωνίζεται και κάτι της. Λοιπόν, οπότε θεωρώ ότι η εύνοια αλλά και η προσοχή, η βαρύτητα θα πέσει περισσότερο στο πώς σε πρακτικό επίπεδο γίνονται κάθε μέρα τα πράγματα. Okay. Ναι, δεν σε βλέπω και πάρα πολύ γουτσου γουτσου από εδώ. Υπάρχει βέβαια αυτό το σαν. Βλέπω ανθρώπους γύρω σου, έτσι. Με ανθρώπους θα συζητάς, καλά θα είσαι στις επαφές σου. Απλά θεωρώ ότι από το ξώτη μεριά η ενέργεια κάπως σε βάζει σε μια διαδικασία να ασχοληθείς με τα πρακτικά σου θέματα. Βεβαίως θα δεις και ζώδιο και οροσκόπο αλλά και σελήνη. Υπάρχει εδώ πέρα το σαν και στη συγκεκριμένη πάντα, καταρχάς το σαν είναι μια πολύ πολύ χαρούμενη κάρτα. Δείχνει ότι τα πράγματα πάνε καλά, ότι έχεις επιτυχία στις υποθέσεις σου, ότι υπάρχει αρμονία στα πρακτικά σου θέματα όπως μας δείχνει εδώ, και γενικότερα εγώ θεωρώ ότι θα απολαύσεις μια ηρεμία μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Στο συγκεκριμένο deck μας δείχνει κάτι πιο συναισθηματικό, κάτι πιο συντροφικό, κάτι πιο γουτσου γουτσου. Okay, οπότε θεωρώ ότι πολλά από αυτά τα πράγματα θα τα γιορτάσεις και με ανθρώπους που αγαπάς, αλλά παράλληλα μου δείχνει ότι θα υπάρχει αρμονία και στις επαφές σου, γενικότερα. Οπότε εγώ καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ θετική αυτή η περίοδος για σένα, καταλαβαίνω ότι πάρα πολλά πράγματα θα κινηθούν, πάρα πολλά πράγματα θα νιώσεις ότι βρίσκονται
σε μια ισορροπία, ότι πάνε καλά, ότι πάνε ρολόι θα σου έλεγα. Αυτός είναι ο σκοπός εδώ πέρα, να λειτουργήσουν κάπως τα πράγματα καλά, όμορφα, να λειτουργήσουν ρολόι. Μαθαίνεις πολλά πράγματα βλέπω που δεν ήξερες προηγουμένως. Πολύ μελέτη έχει πέσει. Λοιπόν, το ξέρω ότι δεν θα το κουράσω. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου λέει κάτι παραπάνω εδώ. Σου λέω, μου μιλάει για πρακτικά θέματα, επαγγελματικά θέματα. Δεν έχει και πάρα πολύ ζουμάκι. Δεν έχω τι να σου πω. Βλέπω οπωσδήποτε εδώ πέρα συνεργασίες. Δεν είναι απαραίτητο να είναι καινούργιες. Απλά σε βλέπω να συνεργάζεσαι πιο έντονα με κόσμο, να μιλάς πιο συχνά με αυτούς τους ανθρώπους. Να κάνετε μαζί πράγματα με τα χέρια σας. Βλέπω ότι είναι ανταποδοτικές όλες αυτές οι επαφές. Δεν νιώθεις δηλαδή κάπου ότι εσύ προσπαθείς περισσότερο από τους άλλους ανθρώπους. Μια αυστηρή οπτική των πραγμάτων. Αυτό δεν... Όχι, δεν θα κάτσω εδώ. Δεν θα κάτσω. Να πας να δεις το ζώδιο, το οροσκόπο και τη σελήνη σου. Δεν, τι να σου λέω τώρα εδώ πέρα. Λοιπόν, πάμε να δούμε και μερικά ζωδιάκια. Έχουμε για αρχή λίγο ιχθύς και καρκίνους, το σου έλεγα. Έχουμε και τον Λέοντα με το Σαν. Έχουμε σκορπίδια. Και τα σκέφτηκα και τα σκορπίδια. Το ξότε σαν και εσένα, οπότε για πολλούς από εσάς φαίνεται ότι αφοσιώνεστε στο πρακτικό κομμάτι της ζωής, φροντίζετε να βελτιώσετε τις συνθήκες σε πρακτικό επίπεδο για πάρτι σας. Έχετε ενδεχομένως αράξει περισσότερο στα κυβικά σας, ασχολείστε περισσότερο με τον εαυτό σας και κάνετε αυτές τις επαφές που θεωρείτε ότι είναι ωφέλιμες για εσάς. Δεν χαζολογάτε εσείς εδώ πέρα, δεν παίζετε. Υδροχόη, θέλετε να δείτε πώς θα στρώσετε το πράγμα. Το ξώτες πάλι. Το ξώτες πάλι. Υδροχόη, έρε. Σκορπιοί. Α, δεν είμαστε καλά, λοιπόν, κάτσε να το κουνήσω. Καλά, καλά, καλά. Σκορπιοί. Παιδιά, δεν είμαστε καλά, δεν θέλει άλλα ζώδια εδώ πέρα. Εγώ καιρή, έλα. Εγώ καιρή. Να, που θα κουλήσουμε τώρα, λοιπόν, τελευταία φορά. Και Λέοντες. Λοιπόν, πάμε να δούμε και μερικά γράμματάκια που μπορεί να παίξουν ρόλο στη δική σου ιστορία. Πάντως να ξέρεις ότι εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι ό,τι καταστρώνεις, ό,τι κανονίζεις, θα πάει πάρα πολύ καλά. Έχεις και τους κατάλληλους θεωρώ ανθρώπους γύρω σου. Βεβαίως να χρησιμοποιήσεις και εσύ την κριτική σου σκέψη. Μην αφήνεσαι σε ένα γενικό ρήξιμο. Έχει το νου σου πραγματικά να είναι αυτές οι σχέσεις ανταποδοτικές και ωφέλιμες. Και να έχεις ανθρώπους γύρω σου που ξέρουν, που γνωρίζουν, που ψάχνονται εκεί που χρειάζεται. Λοιπόν, από γράμματα έχουμε λάμδα, νι, φι, έψιλον, ταφ, γάμα, ρο, ζήτα, όμικρον και ήτα. Δεν σου βγάλα και πάρα πολλά, αλλά εδώ και τα ζώδια να πούμε μας βγάλανε το λάδι, την πίστη. Λοιπόν, σε φιλό γλυκό, γλυκό, μπλε. Σε φιλό γλυκά. Καλό μου το ξετάκι, θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα ξανά. Μην ξεχάσεις να κάνεις like, subscribe, comment και share. Και όπως είπαμε, αν θες να δεις και τίποτα πιο ερωτικογκομενικό, γιατί μέχρι στιγμής τα περισσότερα ζώδια μας έχουν κάνει τη χάρη και έχουν βγάλει λίγο πιο hot ενέργεια, πήγαινε τσέκαρε και ζώδιο και οροσκόπο, αλλά και σελήνη. Φίλε και πολλά, bye! Γεια σου εγώ κερακί μου και καλώς ήρθες σε ερωτικογκομενικό συναισθηματικές σου προβλέψεις για την περίοδο 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου και το ερώτημα στο δικό σου ρίξιμο είναι το εξής. Καλέσε ένα ποιος τυχερός θα σε πάρει, ποια τυχερή θα σε πάρει, τι γίνεται εδώ. Παιδιά, η λέξη κλειδί στο ρίξιμό σας είναι ομορφιά, ανεκδιήγητη ομορφιά, αδυσόπιτη ομορφιά. Τι να σου πω, εσύ περπατάς και λάμπεις, σύεται η γη, πέφτουν σαγόνια κάτω μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Βλέπω ότι έχεις ανεβάσει πάρα πολύ την αυτοπεποίθησή σου, βλέπω ότι ίσως το προηγούμενο χρονικό διάστημα ή ακόμα και τώρα, τέλη Σεπτεμβρίου, ίσως να συμβαίνουν πολύ πολύ όμορφα για πράγματα για σένα, πράγματα τα οποία σε κάνουν να νιώθεις περήφανη και περήφανος, ολοκληρωμένη και ολοκληρωμένος, ικανή και ικανός.
Βλέπω ότι έχει ανέβει το ηθικό, έχει ανέβει το ανήθικο. Σίγουρα υπήρξε κάτι που κατάφερες, που ολοκλήρωσες μέσα στο προηγούμενο χρονικό διάστημα. Για κάποιους από εσάς μπορεί να είναι ότι παντρευτήκατε. Για κάποιους από εσάς μπορεί να είναι ότι ολοκλήρωσατε τις σπουδές σας. Για κάποιους άλλους μπορεί να είναι ολοκλήρωσα τη δίαιτα που έκανα 2 χρόνια για να χάσω 15 κιλά. Ο καθένας από εσάς είδε μια επιτυχία, okay, στο πρόσφατο παρελθόν ή και μέσα στο Σεπτέμβρη, στη ζωή του είδε ένα, πώς σας το πω, μια διαδρομή με κάποιον τρόπο να ολοκληρώνεται. Και γενικότερα δεν ξέρω, εσύ την έχεις βρει πάρα πολύ με τον εαυτό σου, γουστάρεις πάρα πολύ, δεν έχεις ανάγκη και κανέναν, πολύ ανεξάρτητη ενέργεια εδώ πέρα, πολύ φωτεινή, πολύ προσγειωμένη αλλά παράλληλα και απογειωμένη. Σε βλέπω να φτιασιδώνεσαι, τίποτα, εδώ πέρα είναι πάρα πολύ τόλμη και γοητεία και τα δύο έχω εγώ εδώ. Έχω ενθουσιασμό, έχω μπρίο, έχω υψηλή λίμπιντο, έχω ομορφιά, έχω αποφασιστικότητα, έχω ερωτισμό, έχω αισθησιασμό, έχω αισθητική, έχω ολοκλήρωση, έχω πληρότητα, έχω... Είσαι, τι να σου λέω τώρα, είσαι κυλεπούρη βασικά, μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και αυτό είναι κάτι που το ξέρεις. Νιώθεις πολύ ψηλά, on top of the world λένε οι ξένοι, στην κορυφή του κόσμου. Okay. Νιώθεις υπερπλήρης. Θα μου πεις, ρε Λένα, ωραία μου τα λες, ωραία η υπερπληρότητά μου. Θα έρθει κανένας να, ξέρω εγώ, να δαγκώσει καθόλου. Κοίτα, βλέπω η ενέργειά σου, καταρχάς είναι, δεν τη βλέπουν όλοι, εντάξει. Βλέπω όμως και σένα, ναι μεν, να θες να κινηθείς προς πιο παθιασμένες καταστάσεις, ωραία. Αλλά παράλληλα, και καλά κάνεις, σέβεσαι την ανεξαρτησία σου, σέβεσαι την ελευθερία σου, σέβεσαι την αυτονομία σου. Δεν βλέπω μία απελπισμένη ενέργεια εδώ πέρα. Δεν βλέπω ένα άτομο που απλά είναι ποιος θα το προλάβει. Είναι ποιος τυχερός θα σε πάρει, ποιον τυχερό θα επιλέξεις. Και εγώ πιστεύω ότι στην πορεία θα έχεις πάρα πολλές επιλογές. Και νομίζω ότι ακόμα και μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα έχεις επιλογές, θα δεις τα βλέμματα. Ενδεχομένως να υπάρξουν και άνθρωποι οι οποίοι θα σε προσεγγίσουν, διότι είδα ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα γενικότερα υπάρχει μια διεκδικητικότητα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Οπότε δεν αποκλείω καθόλου να έχεις και εσύ μερικά πεσήματα. Αν και επειδή ξεχωρίζεις τόσο πολύ, επειδή φαίνεσαι τόσο όμορφη και όμορφος, τόσο δυναμική και δυναμικός, τόσο πλήρης, τόσο ολοκληρωμένη και ολοκληρωμένος, ίσως σε κάποιες περιπτώσεις κάποιος να χρειάζεται έξτρα κακαλά για να σε προσεγγίσει, να χρειάζεται να είναι ένας πιο γιωμένος άνθρωπος, πιο επίσης αυτοπεποιθησάτος, πιο ασφαλής με τον εαυτό του, θα σου έλεγα, εντάξει. Οπότε εγώ θεωρώ ότι θα υπάρξουν εδώ πέρα, θα δεις το ενδιαφέρον του κόσμου, αλλά δεν νομίζω ότι κάνεις κάποια επιλογή μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Εγώ σε βλέπω να συνεχίζεις να περπατάς και να πετάς για πάρτι σου, να γίνεται αυτό το ψηλό νυφοπάζαρο, να υπάρχει κίνηση, αλλά νομίζω ότι αργότερα θα φτάσεις στο στόχο σου. Έχεις βέβαια τον Magician, κυριολεκτικά εσύ αυτή τη στιγμή μπορείς να υλοποιήσεις τις ενέργειες που θες, αλλά σκοπός είναι να έχουμε και την κατάλληλη επιλογή, έτσι. Για κάποιους από εσάς ίσως να έχετε βάλει και στόχο έτσι να δημιουργήσετε μια όμορφη σχέση ή ακόμα και να είστε σε ηλικία που λέτε «Α, ωραία, εγώ τώρα θα ήθελα σιγά σιγά να βρω έναν άνθρωπο αύριο μεθαύριο να παντρευτώ, να κάνω παιδιά ή ακόμα και να έχω σαν σύντροφο στο μέλλον μου». Okay. Αλλά εδώ σε βλέπω αρκετά ανεξάρτητη, ακόμα και σε σχέση να είσαι, βλέπω ότι αυτή η σχέση είναι τόσο θετική για σένα που σου δημιουργεί αυτή την πολύ ωραία βάση στην οποία μπορείς και εσύ να δημιουργήσεις, να εκφραστείς, να εμπνευστείς, να φανταστείς, να κινηθείς ελεύθερα, να κινηθείς ανεξάρτητα και να δημιουργήσεις πολλά ωραία πράγματα. Γιατί αυτό πας εσύ τώρα να κάνεις, να δημιουργήσεις πράγματα, να κατευθύνεις την ενέργεια, να διοχετεύσεις την ενέργεια.
Εσύ χαίρεσαι με τη ζωή σου μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Χαίρεσαι με το κάθε σου βήμα που κάνεις. Αν υπάρχει ένα άτομο εδώ πέρα, ίσως να μας δείχνει ότι το έχετε δει λίγο περισσότερο εγωκεντρικά το πράγμα. Αν ήδη υπάρχει ένα άτομο, ίσως να σας έχει θεούς και θεές και ίσως να μου έχετε ανεβάσει λίγο τον μπαϊράκι. Σίγουρα εγώ βλέπω εδώ πέρα ότι είσαι πολύ περήφανη και περήφανος για τον εαυτό σου, αλλά για τους περισσότερους δεν θεωρώ ότι είναι σε σημείο έπαρσης, γιατί έχουμε και τον Nine of Pentacles εδώ που με γιώνει, με προσγειώνει κάπως την πραγματικότητα. Μου δείχνει ότι είσαι ικανοποιημένη και ικανοποιημένος με αυτά που έχεις. Μου δείχνει ότι νιώθεις ότι έχεις ό,τι χρειάζεσαι, όλους τους πόρους που χρειάζεσαι για να κινηθείς προς την κατεύθυνση που θέλεις. Μου δείχνει ότι νιώθεις ευλογημένη και ευλογημένος σε πάρα πολλά επίπεδα. Και μου δείχνει ότι η ψυχολογία σου είναι πάρα πολύ ανεβασμένη. Σου λέω, αυτό φαίνεται από χιλιόμετρα. Εσύ θα φαίνεσαι από χιλιόμετρα. Γενικότερα μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, λάμπεις μπάμπι μου. Okay, και δημιουργείς και πολύ ωραίες κατευθύνσεις, πολύ ωραία πορεία, πολύ ωραία επιτάχυνση. Δίνεις φόρα στον εαυτό σου, ενεργοποιείς, ανοίγεις καινούρια μονοπάτια για εσένα και προς ερωτικογκομενικό συναισθηματικό επίπεδο. Εσύ βέβαια τώρα εδώ δεν μου φαίνεσαι και τόσο να έχεις βγει στην αναζήτηση με πολύ συναισθηματικό τρόπο, για να είμαστε ειλικρινείς. Εσύ εδώ πέρα φαίνεται ότι θέλεις να βάλεις πάθος στη ζωή σου, να ενθουσιαστείς, ναι, να ερωτευτείς, αλλά περισσότερο για να, πώς να σου το πω, αυτό για το πάθος, για να ανάψει η φλόγα μέσα σου, για να έχεις κι άλλες εμπειρίες. Δεν μου βγάζεις δηλαδή ότι πηγαίνεις με την καρδιά στο χέρι, ελάτε αγαπήστε με. Πιο πολύ θα σου έλεγα ότι υποσυνείδητα ψάχνεις κάποιον που να αναγνωρίσει την αξία σου, που να σε δει για αυτό το υπέροχο πλάσμα που είσαι. Αλλά για τους περισσότερους εδώ πέρα, αν ήδη δεν έχετε μια επαφή, θεωρώ ότι θα παραμείνετε single, ακριβώς επειδή είστε το έπαθλο. Δεν μπορεί το έπαθλο να το πάρει και να είναι. Τι να κάνουμε τώρα. Θα πρέπει και εσύ να γουστάρεις τον άλλον τον άνθρωπο. Λοιπόν, μπορείς να κινηθείς προς όποια κατεύθυνση θέλεις μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα. Από ζώδια. Το πάει προς φωτιά, αλλά πάμε να δούμε καλύτερα με το ζάρι. Με τα ζώδια. Τοξότες. Έλα. Ιχθύς. Ταύρι. Σκορπιοί, ζυγοί, εγώ και σαν και σένα. Για πολλούς μου λέει εδώ πέρα ότι γουστάρετε με την ελευθερία σας, δηλαδή δεν θα την... Δεν μου έρχεται πάλι η λέξη. Όταν τελευταία, επειδή ακριβώς φοβάμαι ότι δεν θα μου έχει έρθει η λέξη... Επειδή ακριβώς έχω το φόβο ότι κάποια στιγμή δεν θα μου έρθει μια λέξη που θέλω, νιώθω ότι κομπλάρω ακόμα περισσότερο, να ξέρετε. Τέλος πάντων, τι πήγαινα να πω εγώ εδώ. Δεν θα θυσιάσεις τέλος πάντων αυτή την ανεξαρτησία, αυτή την ελευθερία, αυτό το up που νιώθεις για τον οποιοδήποτε παιδάκι μου εσύ. Εδώ. Τι λες τώρα. Εσύ εδώ πέρα είσαι ελεύθερη και ωραία, ελεύθερος και ωραίος. Και καθόλου απελπισία. Όχι τουλάχιστον από εγώ και νομεριά. Δεν ξέρω από κάποιο άλλο ζώδιο, κάποιον άλλο πλανήτη με λίγα λόγια τι γίνεται. Το ξώτησανε πάλι. Σκορπιός. Λέοντας και... το ξώτης. Λοιπόν, πάμε να δούμε και μερικά γραμματάκια. Περνάς και μόνος σου καλά εδώ, κατάλαβες. Λοιπόν, πάμε να δούμε γραμματάκια και έχουμε και λέμε μη, ήτα, σίγμα, δέλτα, ταφ, λάμδα, γάμα, βήτα και γιώτα. Και άμα θες μπορείς να δεις και τα αγγλικά εδώ πέρα. Σε φιλώ γλυκά, καλό μου εγώ καιράκι. Μην ξεχάσεις να τσεκάρεις και ζώδιο και οροσκόπο αλλά και σελήνη. Και οπωσδήποτε κάνε ένα like σε αυτό το βίντεο. Subscribe στο κανάλι αν δεν έχεις κάνει ακόμα. Comment από κάτω, σχόλιο δηλαδή. Και share με τους φίλους σου να δουν και αυτοί τι θα γίνει. Φίλα και πάρα πολλά. Bye!
Γεια σύντροχάκι μου και καλώς ήρθες στις ερωτικο-οικονομικο-συναισθηματικές σου προβλέψεις για την περίοδο 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου. Λοιπόν, εδώ πέρα υδροχάκι μου φαίνεται ότι κάτι υπάρχει έτσι που σε ενδιαφέρει, κάτι υπάρχει που σε ψηλό απασχολεί. Βλέπω βέβαια ότι στην πορεία θα σου βγει και μια ψηλό αβεβαιότητα για το μέλλον, ίσως για κάποιους από εσάς να υπάρξει και μια αβεβαιότητα για το παρόν, για το πώς μπορεί να αντιδράσουν κάποιοι άνθρωποι σε κάποια πράγματα, σε κάποια άτομα, σε κάποιες καταστάσεις, για το πώς εσείς θα κινηθείτε στη ζωή σας, για το πώς, τι μάλλον συνέπειες θα έχουν διάφορες επιλογές που προσπαθείτε να κάνετε. Δεν βιάζεστε, βλέπω, να κάνετε κάποια επιλογή, είστε περισσότερο σε μια διαδικασία ανάλυσης. Για τους περισσότερους βλέπω ότι υπάρχει ένα άτομο εδώ πέρα που σας ενδιαφέρει ή ίσως να το ενδιαφέρετε εσείς, αν και νομίζω ότι και εσάς σας ενδιαφέρει, σας αγγίζει συναισθηματικά, παίζει ρόλο η ύπαρξη και η παρουσία του συγκεκριμένου ατόμου. Για κάποιους μπορεί να είναι ακόμα και ο σύντροφός σας. Όμως, βλέπω ότι υπάρχουν κάποιες αμφιβολίες που αφορούν, μου δείχνει εδώ, το σύνολο της οικογένειας, το παραδοσιακό τρόπο ύπαρξης μιας οικογένειας, ίσως ακόμα και το αν θα υπάρχει η αποδοχή ενός ανθρώπου ο οποίος ενδιαφέρει από την οικογένειά σου. Μου το βγάζει και αυτό πάρα πάρα πολύ. Ίσως να σκέφτεσαι αν αυτό το άτομο είναι κατάλληλο για οικογένεια. Βλέπω για πολλούς ότι μιλάμε για ένα άτομο που, για παράδειγμα, είναι πολύ μικρότερο από σένα. Οπότε να ρωτιέσαι πώς θα το πάρει η μάνα μου, που είναι παραδοσιακή, που περιμένει εγώ να παντρευτώ και να κάνω παιδιά. Άμα της πω το αγόρι μου είναι 27 χρονών και εγώ είμαι 40. Κατάλαβες? Ή μπορεί ακόμα και χωρίς να βάζεις αυτό το πρίσμα στο ενδιάμεσο, να σκέφτεσαι εσύ αν μία σχέση είναι ικανοποιητική για σένα. Μπορεί το άτομο αυτό να μην είναι μικρότερο από σένα, απλά να έχει άλλου τύπου αρχές, άλλου τύπου συμπεριφορές, να μην υπακούει και τόσο πολύ σε αυτό το παραδοσιακό, οικογενειακό μοτίβο, να είναι πιο ό,τι να είναι, πιο φιλελεύθερο, όχι τόσο σοβαρό. Δεν σου λέω ότι έχει όλα αυτά τα χαρακτηριστικά μαζί. Σου λέω ότι κάτι μου δείχνει εδώ ότι δεν συνάδει με αυτό που έχεις στο μυαλό σου σαν οικογένεια. Okay. Και για κάποιους από εσάς μπορεί και να μου λέει ότι δεν ξέρετε αν η οικογένειά σας θα αποδεχτεί ένα παιδί, γιατί μπορεί εσείς να είστε πάρα πολύ μικροί σε ηλικία. Κάπως γενικότερα μου είσαι λίγο στα σκοτάδια σε σχέση με το πώς θα, όχι πώς θα εξελιχθεί ένα θέμα, πώς θα έπρεπε εσύ να το δεις, πώς θα έπρεπε εσύ να το αντιληφθείς και το αν θα μπορούσε ένα άτομο συγκεκριμένο να καλύψει, τέλος πάντων, το ρόλο αυτό του αυτοκράτηρα δίπλα, του αυτοκράτορα δίπλα στην αυτοκράτηρα. Αναρωτιέσαι δηλαδή αν αυτός ο άνθρωπος είναι ο βασιλιάς ή ο παλιάτσος, ας πούμε. Δεν ξέρεις κατά πόσο θα έπρεπε να επενδύσεις σε αυτή την επαφή, κατά πόσο πραγματικά θα έχει μέλλον, κατάλαβες, κατά πόσο είναι υλοποιήσιμη με τον τρόπο που και εσύ θα ήθελες, αλλά ίσως και οι άλλοι περιμένουν από σένα. Δεν ξέρεις αν αυτό το άτομο θα μπορέσει να σου δώσει γενικότερα και σε σένα και στο περιβάλλον σου. Κάπως παίζει ρόλο και το περιβάλλον σου. Εντάξει, δεν ξέρεις αν αυτό το άτομο θα μπορέσει να δώσει αυτά που έχετε ανάγκη, αυτά που χρειάζονται για να καλλιεργηθεί μια επαφή, για να καλλιεργηθεί μια σχέση, για να πάνε καλά τα πράγματα. Ίσως να μου λέει ότι κάτι πέφτει λίγο. Κάποιος πέφτει λίγος. Σε κάποιον τουλάχιστον. Okay. Πάρα πολύ μου βάζεις αυτό το πρίσμα της οικογένειας, της παράδοσης, των παιδιών, των απογόνων, των προγόνων. Για πολλούς δηλαδή, πραγματικά πιστεύω ότι προσπαθείτε να δείτε αν γίνεται αντιστοιχία ανάμεσα στο άτομο που σας ενδιαφέρει ή το άτομο που ασχολείστε με το άτομο που πραγματικά θέλετε στη ζωή σας. Αν δεν υπάρχει ήδη
ένα άτομο με το οποίο ασχολείστε, αν δεν μιλάτε έστω και έτσι ανάλαφρα ας πούμε, χαλαρά με κάποιον, βλέπω ότι αυτό το άτομο δεν αποκλείεται καθόλου να εμφανιστεί και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη. Απλά, σου ξαναλέω, μη θεωρήσει ότι σου μιλάω εδώ πέρα για κάποιον που κατευθείαν θα ταυτίσεις με τον άντρα της ζωής σου. Το αντίθετο, μάλιστα, μου δείχνει. Περισσότερες αμφιβολίες θα έχεις για το αν μπορεί αυτό το άτομο να είναι και αυτό που θες. Και νομίζω ότι στην πορεία, αν συνεχίσεις να αλληλεπιδράς μαζί του, καλά, πρώτον μου δείχνει ότι κρατάς μικρό καλάθι, ούτε σε επενδύεις πάρα πολύ, αλλά παράλληλα δεν έχεις και μεγάλες προσδοκίες, θέλεις κάποια πράγματα, αλλά δεν έχεις, πώς θα το πω, παιδί μου, δεν περιμένεις πράγματα από αυτό το άτομο, δεν απαιτείς πράγματα από αυτό το άτομο, περιμένεις να δεις το σύνολο του χαρακτήρα του για να δεις και αν ταιριάζει στο δικό σου κουτάκι. Αλλά πάλι μου λέει πέφτει λίγος, κάτι πέφτει λίγο, δεν ξέρω τι. Okay. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο και μερικά ζωδιάκια εδώ και μας έχεις βγάλει ήδη τα ζώδια. Εντάξει, τώρα θα σου πω μόνο καρκίνο με το Moon και ηχθή, θα σου πω γιατί έτσι μου ήρθε. Αυτό ήθελα, δεν θα σου πω σκορπιό δηλαδή. Και τώρα το πρώτο πράγμα που θα πέσει είναι σκορπιός. Πάμε να δούμε. Ηχθής. Λέοντες. Ταύροι. Τοξότες. Καρκίνοι. Υδροχόοι σαν και σένα. Υδροχόοι ξανά και δίδυμοι, άλλο ένα. Ωπα, Ταύροι. Για κάποιους από εσάς, γενικότερα μπορεί να είναι πιο εσωτερικό το όλο ζήτημα και να είσαι στη φάση αυτήν εδώ, που μου λες, εγώ πότε θα βρω τον άνθρωπό μου, τον σύντροφό μου, τον άνθρωπο με τον οποίο θα μπορέσω να κάνω πράγματα, να μεγαλώσω μαζί, να δημιουργήσω μια σχέση. Ίσως να είσαι και σε αυτή την αβεβαιότητα. Το καλό είναι ότι αν και έχουμε βγάλει το Moon εδώ, δεν σε βλέπω να το υπεραναλύεις, δεν σε βλέπω να πέφτεις και σε θλίψη και σε κατάθλιψη ας πούμε. Μία ανασφάλεια το πολύ αν θα βιώσεις, αλλά πιο πολύ μιλάει για αυτό το άγνωστο που σε τρομάζει λίγο. Κάποιοι από εσάς ίσως να περιμένετε να δείτε πότε θα έρθει το άτομο που θέλετε μέσα από τις επιλογές που έχετε παρατηρήσει στο παρελθόν ότι υπάρχουν, έχετε λίγο αρχίσει να απεσιοδοξείτε, να λίγο ίσως απελπίζεστε ώρες-ώρες αν κάποιος άνθρωπος και να αμφιβάλλετε αν κάποιος άνθρωπος θα μπορέσει να είναι αντάξιος των προσδοκιών σας. Ενώ πριν είπαμε ότι δεν έχεις προσδοκίες από αυτό το άτομο, αλλά παράλληλα είπαμε ότι θέλεις να δημιουργήσεις μια συγκεκριμένη εικόνα, οπότε θα πρέπει και το άτομο δίπλα σου να είναι κατάλληλο. Σωστά. Με αυτή τη λογική. Δεν έχεις προσδοκίες από τον Α, τον Β και τον Γ. Έχεις προσδοκίες από τον εαυτό σου, το σου έλεγα. Εδώ πέρα περισσότερο. Αυτό μου δείχνει. Λοιπόν, αυτά είχα να σου πω, καλό μου υδροχωάκι. Μην ξεχάσεις να δεις ζώδιο, οροσκόπο και οπωσδήποτε σελήνη, όπως και δίποτε σελήνη. Στη σελήνη ενδέχεται να δεις ποιες είναι οι φοβίες που κρύβονται πίσω από αυτή την ενέργεια. Σίγουρα πάντως θα λάβεις περισσότερες λεπτομέρειες, θεωρώ. Ίσως να δεις και τι προσπαθεί το υποσυνείδητό σου να σου πει, άμα δεις τη σελήνη σου. Οπότε δείτε ζώδιο, οροσκόπο αλλά και σελήνη, όπως και δίποτε σελήνη είπαμε. Και κάντε like, subscribe, comment και share. Εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα ξανά. Φιλάκια πάρα πολλά. Bye! Γεια σου ψεράκι μου και καλώς ήρθες σε ερωτικογωμένικο συναισθηματικές σου προβλέψεις για την περίοδο 15 Σεπτεμβρίου έως 15 Οκτωβρίου. Και εδώ πέρα έχουμε τον ορισμό του όπου λαλούν πολύ κοκόρι αργεί να ξημερώσει. Βλέπω ότι τα πράγματα εδώ πέρα είναι κάπως περίεργα, λίγο προκλητικά θα σου έλεγα, λίγο ασταθή, λίγο φαίνεται ότι συμμετέχουν στην όλη ιστορία περισσότεροι άνθρωποι με τα μάτια τους, με τα στόματα τους και όλοι αυτοί οι άνθρωποι βλέπουν, μιλάνε, συζητάνε.
Δεν ξέρω τώρα, δεν αποκλείω βέβαια αυτή να είναι και δικοί σου άνθρωποι, η δική σου οικογένεια, οι δικοί σου φίλοι και φίλες, που ίσως να έχουν μπει σε μια διαδικασία να σου λένε για σένα, για τις κινήσεις σου, για το άτομο που αγαπάς, για το άτομο με το οποίο είσαι μαζί. Κάπως έχει αρχίσει να γίνεται ένα ψιλοπηγαδάκι, το οποίο δεν είναι απαραίτητο να γίνεται πίσω την πλάτη σου. Εντάξει, μπορεί και μπροστά σου να σου λένε κάποια πράγματα, αλλά σίγουρα έχει αρχίσει κάπως να προκαλεί την υπομονή σου όλο αυτό το πράγμα εδώ. Για κάποιους μου δείχνει ότι ίσως να βρίσκεστε σε καταστάσεις με τρίτα άτομα, εντάξει. Οπότε και πάλι βλέπουμε εδώ πέρα έναν ανταγωνισμό. Βλέπουμε ότι ακόμα και αν δεν σας έχουν δει μάτια και αν δεν έχουν ανοίξει στόματα, και πάλι εσύ καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που παίζουν ρόλο σε αυτήν την ιστορία. Μπορεί να είναι οι φίλοι σας, οι φίλες σας, μέλη από τις οικογένειές σας, αλλά κάπως εδώ πέρα υπάρχει ένα ψιλοσούσουρο. Μη σου πω χοντροσούσουρο. Δεν βλέπω όμως ότι γίνεται με κακία. Θέλω να το ξέρεις αυτό. Δηλαδή δεν θεωρώ ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν κάποια πρόθεση να σε ή να σας, αν είσαι ζευγάρι με κάποιον και συζητάνε γι' αυτό, να σας βλάψουνε. Απλά ο καθένας, ρε παιδί μου, έχει και την άποψή του. Και πολλές φορές οι απόψεις μας είναι διαφορετικές από των άλλων ανθρώπων. Και καμιά φορά όταν συμβαίνει αυτό μπορεί να υπάρχει και κάποιο τύπου διαμάχη. Εντάξει, μπορεί εσύ να έχεις δύο κολλητές και αυτές οι δύο κολλητές να σου λένε ξεκόλα με αυτόν, δεν βλέπεις πώς σου συμπεριφέρεται, ρουρουρου τσουτσουτσου, και εσύ εκεί τυφλή ή τυφλός να ζεις τον έρωτά σου, να θεωρείς ότι η αγάπη είναι στην υπομονή, να χρησιμοποιείς την υπομονή σου εναντίον σου για κάποιους από εσάς, και ειδικότερα αν όντως υπάρχουν συνθήκες που δεν είναι ωραίες, εντάξει. Δηλαδή κάποια πράγματα είναι αντικειμενικά. Για παράδειγμα, αν εσύ βγαίνεις με ένα παντρεμένο και οι φίλες σου λένε ρε φίλε τι κάνεις εκεί, δεν έχουν και απόλυτο άδικο. Αν εσύ είσαι με έναν άνθρωπο που δεν σε σέβεται καθόλου, βαράς εσύ προσοχή όποτε σε θέλει, εκείνος δεν είναι ποτέ εκεί όταν το χρειάζεσαι, και οι φίλες σου λένε τέτοια πράγματα ή η οικογένειά σου, πάλι δεν έχουν άδικο. Δηλαδή κάποια πράγματα ενδέχεται με αντικειμενικό τρόπο να μην γίνονται εδώ, να εμποδίζονται. Εντάξει, αλλά βλέπω ότι εσύ γενικότερα τεστάρεις τα όρια σου, στρετσάρεις τα όρια σου, έχεις ήδη στρετσάρει τα όρια σου, δηλαδή ήδη έχεις ξεπεράσει τον εαυτό σου μέσα σε αυτές τις καταστάσεις, πράγματα που δεν περίμενες ότι θα κάνεις, πράγματα που δεν θα αποδεχόσουν να τα αποδέχεσαι. Γιατί νομίζω ότι υπάρχουν και άνθρωποι που σου αγαπάνε μέσα σε αυτούς που σου μιλάνε εδώ. Okay. Παρ' όλα αυτά, επειδή το πράγμα έχει αρχίσει να γίνεται λίγο περίεργο και επειδή έχεις αρχίσει εσύ να βιώνεις έναν ανταγωνισμό, μπορεί ακόμα και να το αποκωδικοποιήσεις σαν ζήλια για κάποιους από αυτούς τους ανθρώπους. Γενικότερα, επειδή εσύ νιώθεις ότι δίνεις δικαιώματα να μιλάνε, νιώθω ότι αργά ή γρήγορα θα θελήσεις να ψιλοαπομακρυνθείς από αυτά τα άτομα. Δεν σου λέω ότι θα απομακρυνθείς για πάντα. Βλέπω όμως ότι στην πορεία θα θελήσεις να πάρεις λίγο το χρόνο σου, να δεις τα πράγματα και από άλλες οπτικές γωνίες. Δεν αποκλείω να βρεις και την πραγματικότητα και την αλήθεια σε αυτά που σου λένε. Όχι να ταυτιστείς απόλυτα με όλες τις αλήθειες των άλλων. Δεν λέω αυτό. Αλλά κάπου να μπορέσεις κι εσύ να βγεις από το ένα σταθερό κολλημένο οπτικό πεδίο που είχες. Βλέπω ότι για κάποιους από εσάς ο ανταγωνισμός θα κατατροποθεί. Με ποιον τρόπο? Με το να μην παίρνεις πια μέρος σε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, εσύ να μην ανταγωνίζεσαι, εσύ να μην βρίσκεσαι σε αυτή την εξίσωση. Οπότε δεν αποκλείω, εδώ που τα λέμε, γιατί έχεις βγάλει το death, εδώ που τα λέμε, έχεις βγάλει το 3 of cups, δεν αποκλείω να βαρέσεις και κανένα πιστόλι από καμία σχέση, να σηκωθείς να φύγεις, να τα σπάσεις με κάποια φίλη σου ή να τα σπάσεις με το μήλον της έρηδος. Με σκοπό περισσότερο, υποσυνείδητα, όχι τόσο συνείδητα, με σκοπό να δεις τα πράγματα πιο αντικειμενικά,
από μία άλλη, ας πούμε, οπτική γωνία, όπως σου είπα πριν, είτε αυτή είναι πιο αντικειμενική, είτε αυτή είναι πιο λογική, είτε αυτή είναι πιο, πιο πολύ βασισμένη στην αυτοαξία σου, στον αυτοσεβασμό και την αυτοαγάπη. Δεν ξέρω τι σου λένε αυτοί οι άνθρωποι. Ξέρω ότι έχεις δώσει δικαίωμα να μιλάνε πάντως. Αυτό μπορώ να σου πω. Το πήρανε μόνοι τους. Δεν ξέρω. Καμιά φορά υπάρχουν άνθρωποι που είναι κατίνες. Άντρες και γυναίκες. Εντάξει, υπάρχουν άνθρωποι που γουστάρουν να ανακατεύονται, να δημιουργούν δράμα και να το παίζουν μετά αθώες περιστερές. Δεν το αποκλείω. Δεν το αποκλείω. Αλλά δεν θέλω να τους βάλω όλους στο ίδιο καζάνι εδώ πέρα. Γιατί πραγματικά θεωρώ ότι για πολλούς υπάρχουν άνθρωποι που δεν σας φωνάζουν, δεν σας μαλώνουν, δεν σας κάνουν αυτή την αντίσταση για πλάκα. Γιατί και αυτοί μου λένε ότι έχουν κάνει κάπου υπομονή, να ξέρεις. Όχι όλοι, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που σε νοιάζονται. Τους οποίους βλέπεις αυτή τη στιγμή σαν ανταγωνισμό, δηλαδή σαν αντίθετες ιδέες από τις δικές σου, από τη δικιά σου, αντίθετη ψυχολογία από τη δικιά σου. Τώρα τι να σου πω, βλέπω και μία αγριάδα εδώ, να σου πω την αλήθεια. Να σου την πω, θα σου την πω. Θα σου την πω. Για να ξέρεις με τι έχεις να κάνεις. Δεν αποκλείω για εσάς που έχετε μπει σε σχέσεις με τρίτα άτομα, κυρίως του τύπου να υπάρχουν παράλληλες σχέσεις με κάποιον τρόπο, κυρίως αυτό εννοώ, ή να τα έχεις βάλει με τους φίλους και τις φίλες της. Δηλαδή αυτοί να μη σε θέλουν, εσύ να μη τους θες, να δημιουργείται ένας τέτοιου τύπου ανταγωνισμός, ό,τι και να είναι. Ή ακόμα και αν βρίσκεσαι σε μια σχέση στην οποία τα πράγματα ούτως ή άλλως δεν πάνε πολύ καιρό καλά, δεν περνάς καλά. Σε αυτές τις τρεις λοιπόν περιπτώσεις δεν αποκλείω να υπάρξει ένας χωρισμός που θα σε κάνει αναγκαστικά να δεις ποιοι είχαν δίκιο και ποιοι είχαν άδικο. Εγώ βλέπω ότι θα βιώσεις έναν μικρό θρήνο. Λοιπόν, οπότε εγώ θα το αφήσω κάπου εδώ αυτό. Φτάνει νομίζω. Τι να σου πω τώρα, ένα κράμα πραγμάτων και όμορφη ατμόσφαιρα έχεις και ανταγωνισμό νιώθεις αυτή την ατμόσφαιρα και δεν μπορείς να είσαι απόλυτα αυτό σου γενικότερα και βλέπεις από μόνη σου ή από μόνος σου ότι υπάρχουν κάποιες καταστάσεις αμφιβόλου ποιότητας, αμφιβόλου ηθικής. Δεν ξέρω. Σίγουρα όμως επηρεάζει σημαντικά αυτό που συμβαίνει μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα. Και νομίζω μια αλλαγή θα είναι θετική. Έτσι πιστεύω εγώ. Γιατί κοίτα την, εδώ είναι μέσα στη βροχή, μέσα στα χώματα, μέσα στις λάσπες, τη φαντάζομαι εγώ, κλαίει, ενώ εδώ είναι ήρεμη, μέσα στο καθαρό νερό, βλέπει τα πράγματα αλλιώς. Βλέπει τα πράγματα πιο θετικά. Οπότε θεωρώ ότι θα έχεις τέλος καλό, όλα καλά. Αλλά το τέλος είναι εκεί, σε κάποιο επίπεδο. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Ζωδιάκια, ξέχασα να σου πω αυτά που έβλεπα ήδη εντωμεταξύ. Έχουμε βγάλει ήδη υδροχόους εδώ και έχει επίσης λέοντες, σκορπιούς και ηχθείς. Γιατί εγώ το hangman τον βλέπω σαν ηχθείς, δεν ξέρω γιατί. Λοιπόν, πάμε. Δίδυμη. Λέοντες, υδροχόοι, εγώ κέρι, λέοντες, ταύροι, παρθένοι, από όλα σου βγάζει εσένα και καρκίνοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε και μερικά γραμματάκια. Εν τω μεταξύ μου μιλάει ακόμα το δικό σου το χαρτί. Αλλά εντάξει, πάνω κάτω αυτά που μου λέει, πάνω κάτω τα έχω πει κι εγώ. Και εσύ άμα φιλοσοφήσεις λίγο θα το βρεις. Λοιπόν, γράμματα. Έχουμε και λέμε ξύρο, ζητανή, λάμδαφη, ταφ, γάμα, δέλτα, πι, χι. Νομίζω τα έχω πει όλα. Το ταφ το είπα και ταφ. Κοίτα και εσύ άμα θες από μόνος σου ή από μόνος σου να δεις και τα αγγλικά. Λοιπόν, ψαράκι μου, σε φιλώ γλυκά στα μούτρα. Μην ξεχάσεις να κάνεις like σε αυτό το βίντεο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, είναι πάρα πολύ σημαντικό για μένα και σε ευχαριστώ εκ των προτέρων. Επίσης κάνε subscribe, comment και share, δες ζώδιο, οροσκόπο, αλλά και σελήνη
για να έχεις τη μέγιστη δυνατή πληροφορία η οποία θα σε βοηθήσει να ηγηθείς τη ζωή σου μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα και εμείς θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα ξανά. Φιλάκια πάρα πολλά! Bye! Και κάπου εδώ ολοκληρώθηκε το ρίξιμό μας. Περιμένω να μου πείτε πώς σας φάνηκαν οι ενέργειες για το επόμενο χρονικό διάστημα. Εγώ θα σου έλεγα ότι ψιλοενθουσιάστηκα γιατί δεν είδα χοντράδες. Δηλαδή αποφύγαμε τους πύργους, αποφύγαμε τα πολλά σπάθια, αποφύγαμε τις πολλές προδοσίες, τα πολλά πισόπλατα χτυπήματα. Θεωρώ ότι τα πράγματα δηλαδή μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα είναι όχι για τους περισσότερους πιο βατά και για πολλούς θεωρώ ότι θα έχουν και ένα κάποιο ενδιαφέρον, okay. Και εμείς καμιά φορά πέφτουμε με τα μούτρα να πούμε σε καταστάσεις, δεν τις βλέπουμε καθαρά και μόνο σαν ψυχαγωγία. Θα με ρωτήσεις τώρα, ρε Λένα, μας δουλεύεις, δηλαδή αυτό θέλουμε να μας βλέπουν οι άλλοι σαν ψυχαγωγία και να τους βλέπουμε σαν ψυχαγωγία αυτό? Και θα σου πω εδώ ότι για αρχή ναι, δηλαδή άμα δεν γνωριστείς με τον άλλον άνθρωπο, πώς θα δημιουργήσεις συναισθήματα, πώς θα δεις αν έχετε καλή επικοινωνία, πώς θα δεις αν μπορείτε να κάνετε γενικότερα χωριό. Δηλαδή πραγματικά ναι, αν δεν ξέρεις τον άλλον άνθρωπο, ο πρώτος στόχος είναι η διασκέδαση και η ψυχαγωγία. Τι άλλο εννοείς? Απλά καμιά φορά εκεί πέρα που έχουμε διασκέδαση και ψυχαγωγία κάνουμε τη μεγάλη εικόνα μέσα μας της Disney του τύπου: α, μήπως αυτός που βγήκαμε δύο φορές και α, ωραία, μου συμπεριφέρθηκε, είναι ο άντρας της ζωής μου και έτσι θα γίνουν όλα και ρουρουρουρου και τσουτσουτσου. Και μετά θες να τον κάνεις τον άντρα της ζωής σου χωρίς να ξέρεις ποιος είναι. Δεν ξέρεις ποιος είναι! Πώς το έχεις επιλέξει αυτό το πράγμα? Κατάλαβες τι θέλω να σου πω? Οπότε ναι, με αυτή τη λογική χαίρομαι που μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα για πολλούς από εμάς θα υπάρχει αυτή η ψυχαγωγία, αυτός ο ενθουσιασμός, αυτές οι ψιλογνωριμίες, οι αλληλεπιδράσεις που για τους περισσότερους μάλιστα είδα ότι δεν είναι και αρνητικές. Δηλαδή, αν πας για την ψυχαγωγία θα τη βρεις. Τώρα, στην πορεία από μόνη σου και από μόνος σου θα κρίνεις αν μπορείς να βρεις και τα υπόλοιπα πράγματα που θέλεις, φυσικά. Okay. Εννοείται αυτό το πράγμα. Δεν σου λέω να μην θες αυτά που θες, εννοείται να θες αυτά που θες, αλλά να, πώς σου πω, να ρεαλιστικά να καταλάβεις ότι για να δεις αν μπορείς να τα πάρεις, δεν μπορεί να στα δώσει οποιοδήποτε. Άρα για να δεις αν μπορείς να τα πάρεις, πρέπει να παρακολουθήσεις, να παρατηρήσεις, να αλληλεπιδράσεις με έναν άνθρωπο. Κατάλαβες? Λοιπόν, αυτό ήθελα να πω σήμερα. Βασικά δεν ήθελα καν να το πω, απλά έτσι μου ήρθε. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή, παιδιά, έχω πάρει και τη στάση της γυναίκας Τάμνα, είμαι με τα χέρια στη μέση και τα δύο. Δεν ξέρω γιατί. Τι ήταν αυτό τώρα? Ακόμα έτσι είμαι. Δεν ξέρω. Λοιπόν, αυτά είχα να σας πω. Φιλάκια και πάρα πολλά για άλλη μια φορά. Τόσα φιλάκια που σας έχω δώσει πρέπει να σας έχω γεμίσει παντού. Συγγνώμη για άλλη μια φορά που καθυστέρησαν λίγο οι προβλέψεις. Ήτανε περίεργα τα πράγματα και έχω αρχίσει να σου γκρινιάξω λίγο. Έχω αρχίσει να αναρωτιέμαι τι γίνεται με τα σκυλάκια στον κόσμο. Παιδιά, άμα έχετε σκυλάκια, καλά ξέρω ότι δεν είναι όλοι οι ιδιοκτήτες σκύλων το ίδιο, εννοείται. Αλλά υπάρχουν κάποιοι ιδιοκτήτες σκύλων που τα αφήνουν λίγο να γαυγίζουν, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν ξέρω γιατί. Αλλά τα αφήνουν ώρα, πολύ, δηλαδή ώρα, δηλαδή να γαυγίζει το σκυλί συνεχόμενα, τουλάχιστον 20 λεπτά ή να το έχουν βγάλει στο μπαλκόνι 2 ώρες, οπότε να γαυγίζει ένα τρίλεπτο, τέτοια πραγματάκια. Και δεν το καταλαβαίνω αυτό, γιατί όσο περισσότερα γίνονται τα σκυλάκια, τόσο ασταμάτητο γίνεται το γαύγισμα. Τόσο πιο ασταμάτητο, δηλαδή. Ξέρεις πόσες φορές περίμενα να τελειώσουν τα σκυλιά για να αρχίσω εγώ βίντεο? Και όταν λέμε περίμενα, εννοώ πάνω από 5 λεπτό. 5 λεπτά να... Τέλος πάντων, εντάξει, φτάνει, γκρίνιαξα. Παιδιά, όποιοι έχετε σκυλάκια και δεν φροντίζετε τόσο πολύ ώστε να μην κάνουν φασαρία, ιδανικά, δηλαδή φροντίστε να είναι πιο ήσυχα τα ζωάκια σας, να μην ξεσηκώνουν τον κόσμο και τη γειτονιά. Πω, τα έχουν πάρει η μισή τώρα μαζί μου. Και η άλλη μισή είναι αυτοί που έχουν σκυλάκια και τα έχουν ήσυχα και δεν τα αφήνουν να φωνάζουν και φροντίζουν αυτό το πράγμα και καταλαβαίνουν ακριβώς τι λέω γιατί σέβονται. Αλλά τέλος πάντων, αυτό. Τα σκυλάκια είναι ένα θέμα τελευταία. Δεν ξέρω. Ή εμένα μου έχουν κάνει τα νεύρα μου κουδούνια επειδή ήμουν ωραία και καλά τον Αύγουστο, δεν ακουγόταν τίποτα, είχαν φύγει όλοι. Και τα σκυλάκια.
Και παιδιά, ήμασταν σε χωριό εδώ πέρα. Και ξαφνικά σκάει το ένα το σκυλάκι. Όπα, λέμε, ξεκινάμε. Σκάει το δεύτερο, ο γαμό το λέω. Πασκάει και το τρίτο. Και είμαστε τώρα σε μια περίεργη περίοδο, γιατί έχουμε και τα παράθυρα όλα ανοιχτά. Κατάλαβες, και αυτοί οι καημένοι άνθρωποι τα παράθυρά τους τα θέλουν ανοιχτά. Που όπως συνεχίζω να γκρινιάζω, βέβαια συνεχίζω να γκρινιάζω. Ξέρεις πόσο έχω καθυστερήσει για αυτό το πράγμα. Ξέρεις ότι μέχρι και παρέδωσα τα όπλα χθες σε κάποια φάση. Είχε πάει ψηλό απόγευμα, είχαν αρχίσει όλα τα σκυλάκια να βγαίνουν στα μπαλκόνια και λέω: άστο, δεν μπορώ να συγκεντρωθώ. Εντάξει, σταμάτησα τώρα και θα τα ακούσω στο τέλος. Σίγουρα κάποιος θα υπάρξει στα σχόλια να μου φωνάξει. Δεν πειράζει, εδώ θα είμαι. Ας επανέλθουμε στο πρόγραμμά μας. Συγγνώμη για αυτή την παρένθεση. Είχα ανάγκη να γκρινιάξω όμως. Σας φιλογλυκά, θα τα πούμε πάρα πολύ. Πείτε μου άμα συμφωνείτε. Και εμείς είχαμε σκυλιά και οι γιαγιάδες μας και οι παππούδες μας είχαν σκυλιά. Τελειώνω, σταματάω, παιδιά. Όπα, εκεί είμαι πάλι γυναίκα στάμνα, Τι μου συμβαίνει. Σας φιλώ γλυκά στα μούτρα, να περάσετε τέλεια μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα, να μου λέτε τα νέα σας, να μου λέτε αν τα πράγματα έχουν αρχίσει έτσι να δείχνουν ότι ξυπνάνε στα ερωτικογκομενικό συναισθηματικά σας και σε εσάς. Μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe, comment και share. Μην ξεχάσετε να δείτε ζώδιο ροσκόπο αλλά και σελήνη. Και εγώ θα έρθω κοντά σας πολύ σύντομα με καινούρια βιντεάκια. Φιλιά πολλά και σε όσους ήταν μαζί μου στην πρεμιέρα μέχρι τώρα και αναγκαστικά με ακούσανε να γκρινιάζω. Το κάνω και αυτό, καρκίνος γάρ. Αλλά δεν το κάνω συχνά. Αλήθεια. Και κάθε φορά το κάνω με προειδοποίηση, όπως και σε σένα. Λέω τώρα θα αρχίσω να γκρινιάζω και βγάζω δάχτυλο μου μετά. Αυτό έγινε και σήμερα. Λοιπόν, σας φιλώ γλυκά. Θα τα πούμε σύντομα. Bye.